Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. 13 Ιανουαρίου 2018. 8 ημέρη κρουαζιέρα. Με το μεγάλο σούπερ κρουαζρόπλιο ολοκένουριο 2017 Seaside. Οι τιμές αρχίζουν από $649 το άτομο plus τα taxes. Επίσης, παιδιά κάτω των 12 ετών εντελώς δωρεάν. Για τρίτο και τέταρτο άτομο, special τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε μου στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Don't miss my big fat Greek cruise with Angelo. January 13, 2018. 8-day cruise. NASA, Casamel, Brad Cayman and Ocho Rios. For more information, call Angelo right now, 727-481-0812. I repeat the number, 727-481-0812. Κοριτσάρα μου, για σένα όλα τα λεφτά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απόγευμα. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Σήμερα Τετάρτη κοντά σας και βροχερή ημέρα εδώ στα Παμπέιερα. Όλη η μέρα έβρεχε. Για αύριο μπορεί να βρέχει, αλλά πρόκειται να έχουμε καλό καιρό. Είναι καιρός να βρέξει και λιγάκι εδώ. Η θερμοκρασία μεταβάλλεται στους 79 βαθμούς Φαρενάιτ. Καλό απογευματάκι σε όλες τις ΗΠΑ, στο Καναδά και στη Λατινική Αμερική. Καλό ξημέρωμα να έχετε και καλό πρωινό στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και σε όλες αυτές τις περιοχές, στην Κίνα, στις Ινδίες, Φιλιππίνες, Ιαπωνία, Ανατολική Ρωσία, Ανατολική Τουρκία, σε όλους τους πόντους τους φίλους μας που μας ακούν και μας βλέπουν από το Magic TV Box. Έχουν πάρει πάρα πολλοί από αυτούς στη Σιγκαπούρη, σε όλους τους κεφαλονίτες. Μην ξεχνάτε, από τη Σιγκαπούρη σας περιμένω όλους να έρθετε στην κρουαζιέρα τη μεγάλη που θα κάνουμε 13 Ιανουαρίου 2018. Και θα έχουμε και το convention της Ομοσπονδίας Κεφαλήνων και Ιθάκης από όλο τον κόσμο. Δηλαδή θα έρθουν οι κεφαλονίτες, εκτός από τους Έλληνες θα έρθουν στο My Big Fat Greek Cruise, θα έχουμε και τους κεφαλονίτες όλους, θα έχουμε από την Αυστραλία, από τον Καναδά, από την Αμερική, από Ελλάδα να έρθουν και θέλω και εσάς από τη Σιγκαπούρη όλοι οι φίλοι κεφαλονίτες να έρθουν κάτω. Καλή σας, καλό βραδάκι να έχετε στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, στην ταλαιπωρημένη Ελλάδα και Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, γεια σας στο Ισραήλ. Να ξέρετε πάντα ότι ο σταθμός μας είναι μαζί σας. Αχα, πάντα, τους αγαπάμε όλες και κάτω. Και με τους Άραβες. Έχουμε πάρα πολλούς Ορθόδοξους Άραβες και τους Μουσουλμάνους. Αλλά τους καλούς ανθρώπους, να μην μπερδευόμεθα. Αυτούς οι οποίοι πραγματικά εκτιμά ο ένας τον άλλον. Και αυτό θέλουμε στον πλανήτη. Ο ένας να εκτιμά ο ένας τον άλλον και να υπάρχει αγάπη. Δεν θέλουμε ούτε πολέμους, ούτε σκοτωμούς, ούτε να σκοτώνετε παιδιά και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Σήμερα στην εκπομπή μας θα έχουμε τον Πάτερ Απόστολο Γκαρσία στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Λοιπόν, ετοιμαστείτε να λάβετε μέρος. Το τηλέφωνο μας είναι εδώ στο σταθμό που μπορεί να μπουν πολλά τηλέφωνα. 1-727-725-5555. Δεν ξέρω πάτε τι έγινε. Να δω γιατί δεν τον βλέπω να... Μπορεί να έχει πρόβλημα με το Skype του. Θα συνδεθούμε όπως συνδεθήκαμε την άλλη φορά. Να δω πώς μπορώ να συνδεθώ. Λοιπόν, θα συνδεθούμε με... με το Facebook, να μην θα μπορώ να το πάρει μέσα. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας είπαμε είναι 1727 725 5555.
Μην ξεχνάτε, η Εθνική Παρέλαση. Α, εδώ είναι ο Πάτρος. Και εγώ τρόμαξα να δω τι έγινε. Δεν τους έχω σκεφτεί. Ναι, και εγώ θα σε έπαιρνα, λέω, μήπως μιλούσες αυτή την ώρα. Όχι, μιλάω, αλλά παίρνουμε. Εντάξει, μπορεί να πάρεις και τηλέφωνο και τα πάντα. Ένα λεπτό να σου δω εδώ, μια χαρά φαίνεσαι. Στην οθόνη, να το κάνουμε full screen. Λοιπόν, γιατί δεν έχουμε full screen, εδώ είναι, οκ. Εντάξει, καλησπέρα Πάτερ, καλησπέρα την αγάπη μας από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έτσι, πρωτού αρχίζουμε τον Πάτερ. Όλα, όλα μια χαρά πάνε. Βροχή έχουμε σήμερα. Χρειαζόμαστε λιγάκι βροχή για να πρασινίσουν τα δέντρα λιγάκι και το γρασίδι μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 19 του μηνός, 18 είναι η μεγάλη χοροσφαιρία της Επιτροπής Παρελάσεως. 19 του μηνός θα είναι η μεγάλη εθνική παρέλαση που γίνεται κάθε χρόνο για 25 χρόνια τώρα, 26, στο Τάπος Φρίνς. Φέτος θα έχουμε την προεδρική φρουρά. Για εσάς που δεν γνωρίζετε τι εννοώ προεδρική φρουρά, τους Εύζωνες, τους Τσολιάδες. Πολύ απλά. Θα είναι και φέτος μαζί μας. Θα είναι μια φανταστική παρέλαση. Θα τη μαγνητοφωνήσουμε, θα την παρουσιάσουμε ζωντανά, σε ό,τι κανάλια μπορούμε να την παρουσιάσουμε. Να δουν όλους τους Έλληνες από το Τάμπα Μπέι Έρεα. Φλόριδα. Που λέει και ο Τραμπ. Φλόριδα, Φλόριδα, Φλόριδα. Πάλι οι Έλληνες λέγανε θάλατα, θάλατα, θάλατα. Ξέρεις γιατί, ε? Θάλασσα. Λοιπόν, ο Τραμπ έρχεται για τη θάλασσα. Έχετε και τα μπανάκια να τα κάνει, ξέρεις. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε, κυρίες και κύριοι, το λεύχομα της παρελάσεως. Να υποστηρίξετε, διότι πρέπει οπωσδήποτε όλοι σας να βάλετε τις αγγελίες σας για να μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδα, γιατί η Επιτροπή της Παρελάσεως πληρώνει όλα τα έξοδα, μεταφορικά, εισιτήρια από την Ελλάδα για τις βαλίτσες τους, για αυτές οι στολές που φοράνε των Ευζώνων. Οι φορεσίες είναι πολύ βαριές. Θέλουν $400 τη βαλίτσα. Τα έχει ο πρόεδρος της Παρελάσεως, ο Κωνσταντίνος Ισόη, όλα πόσο κοστίζει το καθένα. Τέλος πάντων. Παρακαλώ, όλοι σας να βοηθήσετε. Η χοροσφαιρία θα γίνει στις 18 στο μεγάλο κοινωνικό κέντρο του Αγιονικολάκη. Το εισιτήριο θα είναι $50 το άτομο. Προμηθευτείτε εισιτήρια στο συντομότερο. Θα έχουμε σε λίγες μέρες εισιτήρια και εδώ στο σταθμό και θα πουλιώνται εισιτήρια σε όλα τα μέρη για από όλους τους συλλόγους. Λοιπόν, το άλλο. Οι ελληνικές βραδιές δεν θα είναι πλέον την Πέμπτη στο Greek Town Town στο Γρήγορο, θα είναι κάθε Παρασκευή μετά τις 7 η ώρα. Θα είναι εκεί η ορχήστρα Μούσες με τον Άκη τον Ζέρβα. Επίσης θα είναι ο Τάσος Αξιώτης στο μπουζούκι, πολύ ωραίο μπουζούκι. Και θα είναι και ο Πόντιος στο τραγούδι. Λοιπόν, κέφι, χορό και διασκέδαση, Παρασκευή βράδυ. Μην ξεχνάτε, το Σαββάτο βράδυ, ανανεωμένο πρόγραμμα στο καινούριο μπουζουξίδικο που έχει ανοίξει εδώ και ένα μήνα στο Palm Harbor. Βεβαίως υπήρχαν κάποιες ημερομηνίες που η ορχήστρα δεν πήγε, αλλά έχει αλλαγή ορχήστρας. Έχουμε τώρα καινούρια ορχήστρα εκεί στο Palms Bar and Grill, μπουζούκια πλέον, στο Palm Harbor, δίπλα από το πρώην Γιάννης Ταβέρνα στο Palm Harbor, δίπλα από το Walmart. Πολύ πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Επίσης θα είναι η Ελεάνα Αντωνοπούλου που θα τραγουδήσει αυτό το Σαββάτο. Ετοιμαστείτε να έρθετε κάτω, θα έχει πολύ κέφι, μπουζούκια, ζωντανή ορχήστρα. Και θα περάσουμε καλά όλοι σας και θα περάσετε όλοι καλά το Σαββάτο από τις 9 ώρα το βράδυ έως τις 3 τα χράματα. Δηλαδή όταν όλοι κλείνουν, εσείς θα πηγαίνετε στα μπουζουκάκια σας. Θα είναι ανοιχτή. Λοιπόν, ένα από τα... Πρωτού αρχίσουμε τον Πάτερ, θα ήθελα να κάνω μια γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό. Διότι ξέρετε, από αυτή την εκπομπή δεν προσπαθώ να σας πείσω, να σας αλλάξω τα μυαλά, στα πιστεύω, αυτό που πιστεύετε, τις θρησκείες σας, τα πολιτικά σας. Δεν με αφορά το τι πιστεύει ο καθένας. Ένα πράγμα όμως θα ήθελα να πω στους φίλους και φίλες, ότι πάντα από τη δική μου στην εκπομπή εδώ Ελεύθερη Γνώμη θέλω να βγουν πράγματα σωστά και αληθές. Την περασμένη εβδομάδα ή αρχές της εβδομάδας το CNN έκανε μεγάλη και τα λεγόμενα τα κανάλια που αποκαλεί ο Τραμπ τα κανάλια των ψευδών ειδήσεων, fake news, πραγματικά παρουσίασαν fake news για τον ίδιο τον Τραμπ. Είπε κάτι εδώ στη Φλόριδα. Είπε ότι shame to them και λυπάμαι αυτό που συμβαίνει στη Σουηδία. Κανένα κανάλι, καμία εφημερίδα,
κανένα διεθνές μαζικής ενημέρωσης δεν παρουσίασε την καταστροφή της Σουηδίας που έγινε την Παρασκευή το βράδυ, την περασμένη εβδομάδα. Φωτιές από μουσουμάνους, εγκλήματα, σπασίματα, τα κάψαν όλα στη Σουηδία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Σουηδία τα κρύπτουν, δεν τα βγάζουν στη φόρα. Η Σουηδία είναι το πρώτο κράτος στον πλανήτη από βιασμούς σε μικρά αγοράκια και κοριτσάκια, επίσης από εγκλήματα και ούτω καθεξής. Την Παρασκευή έγινε χαμός. Αλλά εάν πιάνετε μερικές λέξεις από αυτή την εκπομπή που λέμε συχνά, ότι ο Τραμπ ξεκαθάρισε τον 7ο όροφο στο State Department, που εκεί βγαίνουν όλες οι πληροφορίες και όλες οι κατασκοπίες. Μάλιστα. Ανανέωσε και τους πέταξε όλους έξω αυτούς, οι οποίοι ήταν ανίκανοι για να προστατεύσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και έβαλε ανθρώπους σαΐνια. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν στα χέρια τους την καταστροφή που γινόταν στη Σουηδία την Παρασκευή το βράδυ. Κανείς δεν ήξερε κανένας τίποτα, ούτε το Fox News. Κανείς. Ο Τραμπ είχε τον άσο στην τσέπη του ή κάτω από το μανίκι και το πέταξε στην ομιλία του στη Φλόριδα. Βγαίνει ο πρωθυπουργός της Σουηδίας και λέει, τι λέει, ναρκωτικά παίρνει αυτός. Εδώ είναι μια χαρά τα πράγματα. Να όμως, κυρίες και κύριοι, όπου με τα σημερινά μέσα κατασκοπίας και αναμετάδοσης YouTube, Facebook, το ένα και το άλλο, Google και αυτά και αυτά και αυτά, υπήρχαν και καλοί άνθρωποι να τα βγάλουν την επόμενη μέρα στη φόρα όλα, το τι γινόταν την Παρασκευή το βράδυ. Και θα πρέπει το CNN, ABC, CBS, MSNBC και όλοι αυτοί οι liberals να ζητήσουν ένα μεγάλο συγγνώμη από τον πρόεδρό μας, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, ο οποίος βγήκε αληθές. Βγήκε αλήθεια. Σήμερα το CNN είχε τα γεγονότα που έγιναν την Παρασκευή. Καλά, εμείς δημοσιογράφοι, ναι, τα πάντα που πρέπει να είμαστε οι πρώτοι, δεν ξέραμε τίποτα. Και αυτός τα ήξερε. Και αυτός τα ήξερε. Άραγε αυτό που θέλω να τονίσω, ότι προχωράμε στην κανονική γραμμή του τρένου. Δεν έχει ξετροχιαστεί το τρένο του Τραμπ. Προχωράμε και πραγματικά η Αμερική θα γίνει μια μεγάλη χώρα, μια πανδυναμική χώρα, και θα πρέπει όλοι μας εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι liberals, οι οποίοι άρχισαν να αλλάζουν μετά αυτό που έγινε στη Σουηδία φόρα και να γυρίζουν υπέρ του Τραμπ και να λέει, κάτσε ρε παιδιά, πραγματικά αλήθεια τον γεννιάνε τον άνθρωπο, τι τον κυνηγάτε τον άνθρωπο. Και βγαίνουν τώρα και αρκετές πράγματα. Περιμένετε, και το λέω πάρα πολλές φορές, θα βγουν και άλλα πράγματα στη φόρα. Περιμένετε και θα δείτε, θα βγουν. Εγώ περιμένω όμως να τελειώσει εδώ η εκλογή στην Αμερική, ας πούμε, την κράτη κόλπα, και να βάλει το χεράκι του ο Τραμπ να βοηθήσει την Ελλάδα. Που αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Όταν θα γίνει αυτό, θα μου λέτε, Άγγελε, πού τα ήξερες, πώς αυτά που έλεγες βγήκανε αλήθεια. Όλα αυτά που λέγανε. Γιατί δηλαδή έχω πέσει έξω στα τόσα χρόνια που όσα έχω πει σε αυτές τις εκπομπές, που είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι εκπομπές, πηγαίνετε στο YouTube τα τελευταία 10 χρόνια να δείτε τι λέω, ακούσετε και πέστε μου, αυτά που γίνονται σήμερα είναι ψέματα, είναι αλήθεια. Ποτέ δεν έχουμε πέσει έξω στα λεγόμενά μου. Επίσης έχουμε ανθρώπους αξιόλογους όπως τον Μπάτερ εδώ, Απόστολο. Έχουμε τον κύριο του Γιαλτουρίδη από την Βοστόνη, ο οποίος μελετάει, και εγώ του δίνω και του λέω, πες μας, επειδή έχω τον χρόνο, ερεύνησε εκεί που δουλεύεις, τα πάντα εκεί μέσα στα υπουργεία, μέσα στα δικαστήρια. Επίσης έχουμε τον Θεμάτο Σάρα από τον Καναδά, έχουμε από την Ελλάδα, έχουμε ανθρώπους, δημοσιογράφους δεξιά και αριστερά, οι οποίοι δουλεύουν και τρέχουν να μαθαίνουν ειδήσεις προτού γίνουν ειδήσεις. Και αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Οι ειδήσεις προτού γίνουν ειδήσεις. Κοιτάξτε με τον Άρτεμις τώρα, μια είδηση που βγάλαμε εδώ και 5 χρόνια. Ό,τι είχαμε πει εδώ και 5 χρόνια με τον Γεωργάκη τον Παπαντρέου και με τον Άρτεμις τώρα, βγήκαν όλα αλήθεια μετά από 5 χρόνια. Εκτός είχαμε τον Γιώργο Τράγκα εδώ πέρα, ήταν πολύ ωραία, θα ξαναέχουμε τον Γιώργο Τράγκα στην εκπομπή μας πολύ σύντομα.
Λοιπόν, Πάτερ. Είσαι εκεί, Πάτερ, ε? Με ακούς, Πάτερ? Ναι. Α, και εντάξει. Πρέπει να σου πω συγχαρητήρια. Βεβαίως, πολύ καλά, εσύ, Άγγελε. Και πρέπει να σου πω συγχαρητήρια για τις δύο εκπομπές τις τελευταίες τις οποίες είδα για έκανες. Είναι πολύ αξιόλογο και δείχνει πολλά πράγματα, όπως και ο Τράγκας, φίλος μου. Ναι, είναι καλό σαλάτι. Και αυτό το βλέπω, το κυνηγάνε τα κανάλια. Δεν μου τα λέει στα έξω-έξω, αλλά τον πετάνε από εδώ, τον πετάνε από εκεί, δεν τον θέλουν. Δηλαδή, δεν θέλουν, γιατί ο Τράγκας είναι και αυτός, μπορώ να πω, ένας επαναστάτης, όπως είμαι και εγώ. Ας το πούμε και έτσι. Έχουμε την τρέλα μας, όπως και εσύ, Πάτερ. Κάποιος μου έγραφε και μου λέει, αυτός που το πιστεύω από τον παπά, λέει, επαναστάτης ο παπάς. Λέω, και ο παπαφλέσσας τι ήταν, λέω. Αυτοί που ελευθέρωσαν στην Ελλάδα, τι ήταν, λέω. Και αυτοί ήταν επαναστάτες. Καθήκον. Ήταν το ιερόν καθήκον, το ιερόν καθήκον της χώρας, να έχουμε μια ελεύθερη Ελλάδα. Η χώρα η οποία έδωσε τα φώτα σε όλο τον πλανήτη. Η χώρα αυτή που θα πρέπει να τη σέβονται όλοι. Και προπαντός, ακόμα και ο Ομπάμα, που το συγχαίρω, παρόλο που δεν συμφωνούσα με τις ιδέες του, αλλά του βγάζω στο καπέλο, είπε τα καλύτερα πράγματα για την Ελλάδα, για την ιστορία της Ελλάδος, διάβασε, μελέτησε, άλλο αν δεν βοήθησε την Ελλάδα, άλλο καπέλο αυτό. Ήθελε όμως ο Ομπάμα να βοηθήσει την Ελλάδα. Όταν ο Αντώνης Σαμαράς στη Ουάσιγκτον και τον κοίταζε στα μάτια ο Ομπάμα και του λέει, μπορώ να σε βοηθήσω. Γυρίζει ο Αντωνάκης και του λέει, ξέρεις κάτι, εγώ είμαι ευρωπαϊστής. Το καταλάβεις αυτό, Πάτερ? Είμαι ευρωπαϊστής. Όταν λες ότι είσαι ευρωπαϊστής, δηλαδή πού είναι η Ελλάδα, ρε εσύ? Έλληνας είσαι. Τι ευρωπαϊστής? Εγώ εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κυρίες και κύριοι, είμαι Αμερικανός πολίτης. Και έχω το εξίσου δικαίωμα με αυτό που έχει κάθε ένας Ινδιάνος που είναι η χώρα του εδώ και κάθε Αμερικανός πολίτης, όποια φυλή και να είναι. Εξίσου. Αλλά είμαι υπερήφανος όμως, εκεί που κυκλοφορώ, να φέρω και το όνομα. Βεβαίως είμαι και Έλληνας. Είμαι Έλληνας. Και προπατώσω την Κεφαλονιά και το Αργοστόλι. Είμαι υπερήφανος που το λέγω. Θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, υπερήφανοι όλοι οι Έλληνες, όπου και να είστε, με τα εστιατόρια σας, να μην προσπαθείτε να λέτε είμαι Αθηναίος, εφόσον δεν είσαι Αθηναίος. Είσαι από τα Καλάβρητα, είσαι από τη Θεσσαλονίκη, είσαι από την Γκάλιπρο που λέω, η Κεφαλονιά. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι από το νησί, από το χωριό, από την επαρχία που είμαστε, από την πόλη που είμαστε. Διότι, πιστέψτε με, αυτή η Ελλαδίτσα σήμερα είναι ένα χρυσάφι. Και τα χωριά και το θυμάρι της, τα βουνά της. Χρυσό. Οι Γερμανοί θέλουν να σας κατεβάσουν τα παντελόνια, σας τα πάρουν όλα. Γιατί? Πληροφορήθηκα από κάποια πληροφορία που είναι πρώτη φορά που βγαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θέλουν να αγοράσουν τα μετέωρα. Οι Γερμανοί θέλουν να αγοράσουν τα μετέωρα. Να τα βάλουν σε υποθήκη, να τα χάσουν οι καλόγυροι, να τα πάρουν και να κάνουν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επάνω που είναι τα μοναστήρια με τους καλόγερους πάτερς και να τους ανεβάζουν με σκηνάκι επάνω για την πλάκα τους οι Γερμανοί. Γιατί τους αρέσει αυτή η ιδέα με τα μετέωρα. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή με τα μετέωρα. Επίσης, γίνεται χαμός στη Ζάκυνθο που κάποιος είχε ψεύτικα χαρτιά και πήγε να πουλήσει τη Ζάκυνθο, όλο το νησί και τα μοναστήρια μαζί, στο λεγόμενο beach που ονομάζεται Ναβάγιο beach, που είναι το καράβι το σκουριασμένο. Και έχει γίνει συζήτηση μεγάλη εδώ στις ΗΠΑ ότι αυτό το καράβι ρίχνει την κόλαση και τον παράδεισο. Αν κοιτάξεις την εικόνα αυτή του καραβιού και το beach, το καράβι είναι η κόλαση, ενώ γύρω από αυτό το καράβι το σκουριασμένο με τις άγκυρες αυτά, το έχει φάει αλμύρα, είναι μια ομορφιά από μια ωραία αμμουδιά και ωραία θάλασσα. Τι να σου πω, πάνε εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες κάθε μέρα να δούνε το Ναβάγιο Beach, το οποίο δεν υπήρχε ποτέ εδώ και 20 χρόνια. Ένα άλλο παράδειγμα που θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα είναι, εκτός από τα πολλά θέματα που έχουμε, οι ρίζες μας. Οι ρίζες μας. Δεν ξέρω κατά πόσο το βλέπεις εσύ, Πάτερ. Οι προπαγάνδες που γίνονται από το εξωτερικό αλλά και από τους ίδιους πολιτικούς μας μέσα από την Ελλάδα να ξεριζώσουν τους Έλληνες από τις ρίζες τους, να μην υπάρχει η λεγόμενη θρησκεία ελληνική στην Ελλάδα, να μην υπάρχει η θρησκεία μας μέσα στα σχολεία,
να μην, τα παιδάκια να μην έχουν λαογραφικούς χορούς, να μην κρατάνε τα ήθη και θυμά τους, τους χορούς τους, την παράδοσή τους σε κάθε νησί. Θέλουν να πετάξουν την ελληνική κουζίνα εκτός Ελλάδος. Να την κάνουν contemporary, ας πούμε, international cuisine, η οποία θα είναι, ας πούμε, American style ή ρωσικές σαλάτες, και να σου πετάνε εκεί πέρα στέκι με 150 pound πώς θα λένε, αλάτι, να τους αρρωσταίνουν όλους και να μην μαγειρεύει ο Έλληνας. Να χαθεί η ελληνική κουζίνα. Πες μου, σε παρακαλώ, τι έχεις ακούσει για αυτό το θέμα, για τις ρίζες μας? Θα σε αφήσω να μιλήσεις τώρα. Τελευταία με το τυρί, με τη φέτρα, είδαμε πώς συμπεριφέρθηκαν οι Έλληνες βουλευτές. Και είναι να συχαίνεται κανένας μετά το δεύτερο χτύπημα που έγινε με τις αποζημιώσεις εναντίον των Γερμανών, δηλαδή. Βρέθηκαν Έλληνες βουλευτές οι οποίοι θα ζητήσουν αύριο την ψήφο του ελληνικού λαού να πούν όχι. Δηλαδή απερίφθη το ελληνικό αίτημα, γιατί βρέθηκαν Έλληνες βουλευτές να ψηφίσουν εναντίον. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό ακόμα, το βλέπω και δεν θέλω να το πιστέψω. Αλλά να πω κάτι, Άγγελε, που είχαμε αφήσει κενό από την προηγούμενη φορά. Και να το συνδέσω με το θέμα των ριζών, το οποίο ανέφερες, και τα κακά τα οποία γίνονται, και να δώσουμε και ένα θετικό μήνυμα στους φίλους, γιατί από αρνητικά μηνύματα είναι γεμάτος ο τόπος. Ανοίγει στις ειδήσεις και στις 100, και οι 100 είναι άσχημες. Ακόμα και τώρα, δηλαδή, πολλές φορές έχεις ένα βομβαρδισμό τα τελευταία χρόνια κακών ειδήσεων παγκοσμίως. Ο φόβος του πολέμου, ο φόβος των ασθενειών, ο φόβος της τρομοκρατίας είναι για ένας φόβος. Θέλω να δώσω κάποια θετικά μηνύματα που και εσύ το κάνεις αυτό και παρουσιάζεις τα καλά ενός ανθρώπου που δίνει τον αγώνα. Γιατί ο Τραμπ σήμερα είναι ένας υπερασπιστής, μια εστία, ένας πόλος των ανθρώπων που προσβλέπουν σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής των οικοκυρέων. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο είπες κάτι σοφό προηγουμένως. Είπες ότι πολλοί φιλελεύθεροι και πολλοί, μάλλον τους φιλελεύθερους εννοούσες, πηγαίνουν με το μέρος του. Ναι. Έλα, Πάτρε, με ακούς? Δεν ξέρω τι έγινε. Έλα, Πάτρε. Μην πεις ότι κολλήσαμε. Για να βγάλω την κάμερα μου. Πάτρε, με ακούς? Εδώ στο καλύτερο κόπηκε. Κοίτα, διακοπή ρεύματος. Λοιπόν, μην είναι δυσύχητα, το ξαναμάνω πάρε στη γραμμή. Για να δω ακριβώς τι έγινε εδώ πέρα με τον Πάτρε. Να δω. Παιδιά, δεν ήταν από μένα, ήτανε... Ξέρω κι εγώ. Connecting. Δώσε με ένα λεπτάκι, συγγνώμη, κόπηκε η γραμμή. Ένα λεπτό να δούμε τι έγινε. Λέτε να αρχίσανε, να δω, να πάμε σε άλλο δίκτυο, να πάμε από Ιταλία, μέσω Ιταλίας. Α, λοιπόν, ένα αυτό, Πάτερ, πάτε ένα λεπτό γιατί κόπηκε η γραμμή. Λοιπόν, νομίζω να... Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, θα συζητηθούμε τον Πάτερ τώρα σε ένα λεπτό, σε ένα λεπτάκι. Α, δουλεύει, ωραία. Κύριε, βλεπόμαστε. Ναι, συγγνώμη, Πάτερ, δεν ξέρω τι έγινε. Κάτι έγινε με τα... αυτά συμβαίνουν καμιά φορά, ξέρεις. Εντάξει, τα τέχνουμε και αυτά. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν, αλλά συμβαίνουν αυτά. Οι γραμμές είναι, πέφτουν, κάνουν, ράνουν. Λοιπόν, εμείναμε στο σημείο που είπες κάτι, έλεγες, και εκεί δεν κατάλαβα τι θες να πεις. Ναι, ήθελα αμάν. Πάρα πολύ. Ναι, για λέγε. Αμάν, γιατί η γραμμή δεν πάει καλά? Από του Τραμπ
Έτσι δεν είναι? Ναι, κάτι έλεγε και πήρε να πεις. Σε ακούω τώρα, ναι. Έχουμε κάποιες διακοπές, ναι. Αλλά σε ακούω τώρα. Για πες πάλι από την αρχή. Δεν με βλέπεις, έβγαλα το βίντεο, αλλά μην με βλέπεις. Ναι, για να έχουμε καλύτερη γραμμή. Εγώ σε βλέπω όμως καθαρά στην τηλεόραση. Εντάξει. Πολύ ωραία. Αναφέρω λοιπόν ότι εσύ ανέφερες προηγουμένως ότι πολλοί άνθρωποι που δεν ήταν με τον Τραμπ, φιλελεύθεροι κτλ., τώρα τελευταία επικροτούν τη στάση του γιατί μπροστά στον κίνδυνο τον οποίο βρίσκονται. Και εγώ νομίζω πολύ περισσότεροι, καθώς περνάει καιρός, μέρες, θα συμφωνήσουν μαζί του. Διότι οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο αυτό είναι νοικοκύριδες και θέλουν την ησυχία, την ηρεμία, την ειρήνη, την αγάπη, θέλουν αυτά τα οποία είχαν. Και αυτά τα οποία τους τα στέρισαν εσκεμμένα οι άνθρωποι του Σατανά, οι άνθρωποι της νέας τάξης, οι άνθρωποι της παγκοσμιοποίησης. Γιατί την παγκοσμιοποίηση που προσπαθούν να κάνουν ή κάναν μέχρι τώρα, δεν την κάναν στο όνομα του Θεού ανθρώπου, ας πούμε του ανθρωπισμού. Την κάναν στο όνομα του Σατανά. Γι' αυτό και είχαμε βιασμούς παιδιών, γι' αυτό και είχαμε κλέψιμο του ιδρώτα των ανθρώπων, τις συντάξεις, τους μισθούς. Είχαμε και βάλε. Ναι. Ναι, είχαμε δηλαδή όλες τις αδικίες και κυρίως πολέμους. Ξεθεμέλιωσαν ένα σωρό κράτη λέγοντας καλά ονόματα. Αραβική Άνοιξη, τι ωραίο όνομα, Άνοιξη. Και στην ουσία ήταν εμφύλοι οι πόλεμοι που έβαλαν τους πράκτορές τους να καταστρέψουν τα τελευταία υπολείμματα της κοινωνικής, ας πούμε, οργάνωσης αυτών των κρατών. Και μαστίζονται από εμφύλιους πολέμους και για να τους κλέψουν τον πλούτο το κάναν αυτό. Και από την άλλη πλευρά, εκτός το ότι να τα διαμελήσουν, να κλέψουν τον πλούτο, να χρησιμοποιήσουν τις μάζες των φτωχών και ανέστιων και ταλαιπωρημένων, να τους στείλουν στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με στήφη τζιχαντιστών εκπαιδευμένων, με συνεργασία των προδοτικών κυβερνήσεων, είτε της Γερμανίας, είτε της Ελλάδος, είτε της Ισπανίας, είτε της Ιταλίας, διότι όλες αυτές είναι σοσιαλολιμπεροφάρες, ας πούμε. Δεν είναι διαφορετικές. Δηλαδή, ναι, δεν είχε καμία διαφορά, δηλαδή, ο Ομπάμα και ή από τον Ιταλό Πρωθυπουργό ή τον Έλληνα και ούτω καθεξής. Δηλαδή. Όλοι αυτοί ήταν όργανα, μια συμμορία ήταν, ας πούμε. Και αυτή η συμμορία τώρα χάλασε. Διότι τους ξέφυγε η Αμερική. Παλιότερα πολεμούσε ένας φουκαράς Πούτιν, ας πούμε, και προσπαθούσε και τον πήγαινε να τον βγάλουν και τρελό τον άνθρωπο. Ενώ, ας πούμε, κάποια στιγμή τα συμφέροντα του λαού του προσπάθησαν να οικοκυρέψει τη Ρωσία. Διότι εγώ έχω ζήσει στη Ρωσία, Άγγελε, έχω πάει, έχω σπουδάσει εκεί κτλ. Και ξέρω αυτό το λαό σε ποια κατάντια βρισκόταν. Θα μου πεις σήμερα είναι καλύτερα, δεν υπάρχει ρωσική μαφία, δεν υπάρχει έγκλημα και όλα τα άλλα. Υπάρχουν. Αλλά γίνονται προσπάθειες ανάλογες με εκείνες που κάνει ο Τραμπ στην Αμερική και γι' αυτό θα πρέπει αυτοί οι ηγέτες, όπως και η κοπέλα αυτή, η Μέη, πώς λέγεται, της Αγγλίας, αξιόλογη κοπέλα νομίζω, και πιστεύω θα οδηγήσει και τη Βρετανία μακριά από τη συμμορία, να καθίσουν κάτω και με τους Κινέζους και τους άλλους να τα βρουν. Διότι ο στόχος της τη στιγμή είναι να οδηγήσει σε παγκόσμιο πόλεμο και σε παγκόσμια τρομοκρατία τον πλανήτη μας. Και εδώ δηλαδή να πούμε μερικά πράγματα, είναι πολύ σημαντικά αυτά. Ο ρόλος των εκκλησιαστικών ηγετών. Με ακούς, Άγγελε? Ναι, μια χαρά φαίνεσαι και ακούγεσαι. Δεν μιλάω γιατί δεν θα σε διακόψω, Πάτρε. Συνέχισε, όσο σε προσέχω, σε ακούω και το απαντήσω. Απλώς επιβεβαιώνω αν ακουγόμαστε. Ναι. Ο ρόλος των εκκλησιαστικών ηγετών και των θρησκευτικών γενικότερα ηγετών είναι πολύ σπουδαίος. Ποτέ οι άνθρωποι του Θεού από την Παλιά Διαθήκη, από το αρχαίο Ισραήλ και τους Εβραίους μέχρι και στη δικιά μας παράδοση δεν τον βούλωσαν. Ποτέ δεν έκατσαν στη γωνία και δεν συμβιβάστηκαν με το σύστημα. Πιάστε από τα εκατομμύρια των Αγίων μας όποιον θέλετε, είτε της Παλιάς Διαθήκης είτε της Καινής, και θα δείτε ότι όλοι μαρτύρησαν, δηλαδή τα έβαλαν με τους διεφθαρμένους ηγέτες από τον ίδιο τον Κύριο, τον Χριστό, που πήρε το μαστίγιο και τους έστειλε στο διάλογο εκεί πέρα μέσα στον Άντου Σολομόντος. Ποιους? Τους τραπεζίτες, αυτά τα ελληνικά καθάρματα μέρα κλέβουν τον ιδρώτα, το αίμα και τη ζωή των ανθρώπων. Ελέγχουν τις κυβερνήσεις. Ας σου πω κάτι εδώ να γελάσεις. Ήμουν σε ένα πάνελ και ήταν και κανένα δυο από τους υπουργούς που είναι σήμερα.
και ένα δύο από τους υπουργούς της νυν κυβερνήσεως ήμασταν στο ίδιο πάνελ. Και ήταν το θέμα για τις ταυτότητες. Θυμάστε το ζήτημα τότε που είχε προκύψει. Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά και λέγανε. Και το ωραίο το εξής, ότι λέγανε ότι είναι ευρωπαϊκός νόμος και η Ευρώπη έλεγε όχι, εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση με τις ταυτότητες. Αυτά είναι θέμα της τοπικής κυβέρνησης. Ναι. Με το Σιμίτι τότε. Τότε ήταν και. Είχε μεγάλο πάνελ, υπήρχαν 4-5 από αυτούς εδώ τους άθλιους, οπότε σε εκείνη τη φάση εγώ κατήγγειλα τα γεγονότα αυτά τα οποία συνέβησαν, ότι είναι όργανα της Μασονίας και των Εβραίων δηλαδή, απέναντι στις ταυτότητες. Οπότε πετάχτηκε μια κομμουνίστρια, καθηγήτρια πανεπιστημίου, δεν έχει σημασία που με τα ονόματά τους, όπου εδώ από τη Θεσσαλονίκη, και είπε, καλά λέει και ο Πρωθυπουργός, κατηγορεί στον Πρωθυπουργό της χώρας, ήταν τότε ο Σιμίτης, από ποιον ο Πρωθυπουργός της χώρας παίρνει εντολές, και γυρίζω και της λέω πολύ φυσικά, έτσι όπως μιλάμε, καλά λέει, λέω κύριε, είσαι και βουλευτής, είσαι και υπουργός σας, τους τραπεζίτες. Και κάνει αυτή ποπόλε, έχει μυαλό ο παπάς. Δηλαδή ο παπάς πρέπει να είναι βλάκας. Ο παπάς δεν πρέπει να προειδοποιήσει το ποιμιό του με τι διαβόλους έχουν να κάνουν. Χάρηκα πολύ τον Αρχιεπίσκοπο Νοτιού Αμερικής, ο οποίος ήταν φίλο Γενάδιος, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ο Χρυσουλάκης, ο οποίος σε μια συζήτηση κάποτε που έτυχε να είμαι μπροστά, είπε απέναντι στους μαρξιστές και στους διάφορους εκεί πέρα που ήθελαν την Εκκλησία να κάθεται στα μιλάει, τι λέτε ρε, λέει, που θα αφήσω το ποινιό μου, ας πούμε, απροστάτευτο από την αλητία, ας πούμε. Θα προειδοποιήσω τον κόσμο μου για όσα συμβαίνουν. Και έτσι λοιπόν έχουν τεράστιες ευθύνες σήμερα οι κληρικοί για μένα, που θα πρέπει να ενημερώσουν τον κόσμο τι παίζεται, διότι φτάσαμε στο τελευταίο σκαλί. Αν θέλεις τη γνώμη μου, είμαστε κάτω από το τελευταίο σκαλί. Το περάσαμε δηλαδή το τελευταίο σκαλί και έχουμε μια φοβερή επίθεση σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε από το οικογενειακό, τις οικογένειες που διαλύονται, δηλαδή και τον παμπουστισμό που έχει καταλάβει, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, παρελάσεις κάνουν τα λοιπά, μπαίνουν στις υπηρεσίες, γενικά προωθούνται με ένα περίεργο τρόπο, και τους πράκτορές τους, σε όλους τους τομείς, στους θεσμούς μέσα, τι έχει μείνει από την δικαιοσύνη σήμερα. Εγώ έχω μεγάλη ελπίδα στον Τραμπ, αν μπορέσει να βάλει στο χέρι, δηλαδή να διώξει μέσα από τη δικαιοσύνη τη συμμορία, την οποία ελέγχουν, με τη δικαιοσύνη ελέγχουν όλους τους μηχανισμούς, τότε θα τους δούμε να κάθονται στις ηλεκτρικές καρέκλες. Θα ανοίξουν και οι βρωμιές για όλα τα εγκλήματα τα οποία έχουν κάνει. Είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος και εγκλήματα εθνικής προδοσίας. Όλοι οι λαοί έχουν εθνικούς προδότες, δυστυχώς, γιατί αυτοί προχώρησαν σε ένα κοινό σχέδιο, να μπορέσουν δηλαδή να κάνουν όλη τη γη με το ζόρι μια σούπα, και πάνω σε αυτή τη σούπα η διεφθαρμένη ελίτ των αθέων και σατανιστών, δεν ξέρει κανένα ποια μέρα ποια είναι αυτή η ελίτ, ποια είναι η οργάνωση, δηλαδή που, από ποιους αποτελείται, είναι ο Κούν, ο Λέμπ, ο Ότο, ο Ροκφέλερ, ο Ρότσιλντ, αυτά όλα τα μούτρα, είναι ο Σόρος, ποιοι είναι δηλαδή, είναι καραγκιουζάκι αυτοί και πίσω τους βρίσκονται άλλοι. Δηλαδή πού τα βρήκε τα κεφάλαια ο Σόρος, ας πούμε. Πώς έγινε ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Αληθεύει ότι ο Τραμπ ετοιμάζεται να τον πετάξει εκτός Αμερικής αυτόν τον άθλιο. Οι πληροφορίες που έχω πει στον αέρα είναι ότι πολύ σύντομα, όχι, δεν τον πετάξει, γιατί είναι Αμερικανός πολίτης. Ο Τραμπ δεν πετάει κανένα Αμερικανό πολίτη εκτός Αμερικής. Η κυβέρνηση συγκεκριμένα, ακόμα και τα δικαστήρια. Απλούστατα, αν είναι κάποιος ο οποίος είναι ελαθρέως στην Αμερική, όπως παραδείγματος χάρη, αν είναι από την Αραβία, είναι από το Μεξικό, και ακόμα και από την Ελλάδα, ας πούμε, δεν έχει σημασία, μην πάμε σε κράτη, όποιος δικαιώνει από τον Καναδά. Ένας ο οποίος δεν έχει χαρτιά ή πράσινη κάρτα ή βίζα προς τον ερχομόδιο στις ΗΠΑ και αυτός παραμείνει για ένα χρονικό διάστημα και δημιουργήσει φοβερές καταστάσεις όπως εγκλήματα, συμμορία ναρκωτικών, πώληση ναρκωτικών, να κάνει κάποιο έγκλημα, να κατακλέψει κάποια τράπεζα, να βιάσει κάποια παιδιά ή κορίτσια ή αγόρια, whatever. Όλα αυτά είναι εγκλήματα λοιπόν. Είναι κατηγορίες οι οποίες άμα τους πιάσει η αστυνομία, το δικαστήριο δεν τους δικάζει. Δεν έχει το δικαίωμα να τους κλείσει στη φυλακή στην Αμερική. Διότι είναι Αμερικανοί πολίτες. Τους τσουβαλιάζουν, τους πλύνουν φυλακή και τους στέλνουν πίσω από εκεί που ήρθαν. Λοιπόν, ο Σόρος δεν έχει κράτος, ας πούμε, να το στείλουν. Απλούστατα, αυτά τα οποία, για να επανέλθω πάτε και να σου δώσω το μικρόφωνο πάλι,
ο George Soros αυτό που έχει κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κινητοποιεί με τα δικά του δισεκατομμύρια που έχει ομάδες από λευκούς και μαύρους, τους βγάζει στα πεζοδρόμια εναντίον του Τραμπ και πληρώνει μικρά παιδάκια, ας πούμε, ηλικίες 16, 17, 15, 12 χρόνων και βγαίνουν στους δρόμους. Τα και είναι όλα. Η αστυνομία τώρα στο Λος Άντζελες και σε άλλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής έχει εκατοντάδες άτομα τα οποία τα έχει πιάσει και τα έχει προφυλακίσει και σου λέει τώρα έχεις ποινές. 10 χρόνια φυλακή, 5 χρόνια φυλακή, θα πρέπει να πληρώσει 50.000 ζημιές και αυτά πράγματα σβαίνουν. Χάσαμε τον πάτο. Λοιπόν, το χάνουμε, δεν ξέρω γιατί. Η γραμμή μας. Να δω τι έγινε. Λοιπόν, να με ακούσει ο Πάτερ, πάει τον χάσαμε. Η ώρα είναι 5 και 55 λεπτά. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Να δούμε τι έγινε ο Πάτερ. Χάσαμε τη γραμμή. Μάλιστα. Εδώ σε ένα λεπτάκι, κυρίες και κύριοι, θα συναντηθούμε και πάλι με τον Πάτρος. Η ώρα είναι 5 και 55, είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Κεράτο, Απόστολος Γκαρσίας, στη γραμμή από τη Θεσσαλονίκη. Προσπαθούμε να συναντηθούμε και πάλι μαζί του. Είναι πάρα πολύ ωραίος ιερέας και μελετημένος. Πάτε, εδώ είμαστε πάλι, δεν ξέρω γιατί μου κόβεται η γραμμή. Λυπάμαι και εγώ, λυπάμαι, δεν ξέρω γιατί μας το κάνει αυτό. Ακουγόμαστε τώρα? Ναι, ναι, είσαι στον αέρα κανονικά. Χαίρομαι. Και η φωτογραφία έχει φωτογραφία. Ελπίζω να μην είναι επίτηδες. Yeah. Πάντως εννοούσα κάτι άλλο. Δεν εννοούσα το Σόρος ως άνθρωπο, αλλά εννοούσα το Foundations of Soros, δηλαδή τις οργανώσεις του, τα πλοκάμια του, τα οποία είναι σε κάθε χώρα και τα οποία πλοκάμια του κόπηκαν σε πάρα πολλές χώρες, ας πούμε στη Ρωσία, στην Ιουγκοσλαβία και σε πολλές άλλες χώρες. Οι κυβερνήσεις, οι δημόσιες υπηρεσίες αμύνθηκαν σε αυτά εδώ τα πλοκάμια, δηλαδή τους, τα ιδρύματα του Σόρος. Εμφανίζεται ξαφνικά, ας πούμε, και λέει, μιλάμε για χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες μέλη σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι λειτουργούν σαν στρατιωτάκια, πληρώνονται, έχουν το μεροκάματό τους, δηλαδή κάνα 2.000 το μήνα ευρώ. Πόσο παίρνουν εις... Ναι, έχω ρωτήσει και ξέρω δηλαδή πόσα λεφτά τους πληρώνει, τους νοικιάζει σπίτια, τους μεταφέρει δωρεάν και ούτω καθεξής, και πηγαίνουν και λειτουργούν σαν αξιωματικοί σε αυτά εδώ τις ορδές δηλαδή των μεταναστών, οι οποίες εισραίουν στις χώρες και κατευθύνονται. Τους εξοπλίζουν με νομικό υπόβαθρο, τους λένε δήθεν τους νόμους, έχουν κινητά τηλέφωνα, χρήματα, ό,τι θέλουν. Διότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν ως στρατός κατακτήσεως, ως πράκτορες διεισδύσεως και επικρατήσεως μέσα στις διάφορες χώρες. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι θέμα κατασκοπίας δηλαδή, οι εθνικές κυβερνήσεις που δεν είναι πουλημένες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτόν τον δούριο ύπο, αυτόν τον εχθρό που με πολύ χρήμα, και ένα ερώτημα, πού το βρήκε αυτό το χρήμα, που κερδοσκοπία λέει, τα οποία έκλεψε εδώ, τα μεταφέρει εκεί, πότε στην Ασία, πότε στη Σιγκαπούρη, στη Φραγκφούρτη. Κανένας δεν ξέρει πού πάει τα χρήματα ο Σόρος και μπορεί να απειλήσει κράτη ολόκληρα και επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Λέω δηλαδή, τα κράτη που σέβονται τον εαυτό. Ναι. Νομίζω να μην χάσαμε πάλι το Μπάτερ. Έλα Πάτερ, με ακούς? Πάτερ. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Κάναμε τον ιερέα. Θα προσπαθήσουμε να συναντηθούμε και πάλι. Δεν ξέρω, δεν είχαμε πρόβλημα ποτέ με τον Πάτερ. Ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα τέτοιο. Να δω μήπως τον βάλω από άλλη γραμμή, σταθερή, και από το μικροϋπολογιστή να έρθει επάνω. Λοιπόν, για να δω αν μπορώ να το συνέσω από εδώ. Allowed. Ωραία.
Να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας οι οποίοι μας βλέπουν τώρα από Γερμανία, επίσης από την πόλη των Κάστρων, από την... Έχουμε πολλούς εδώ πέρα, εδώ. Από Αυστραλία, από Καναδά, από Νέα Υόρκη, Σικάγο, Καλιφόρνια, Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, από Κάλυμνο, Κρήτη, Κεφαλονιά, από τις περιοχές. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Να προσπαθήσουμε πάλι, μήπως έχουμε σύνδεση με τον Πάτερς. Έλα Πάτερ, με ακούς? Θα τον έβαλα με αυτό το σύστημα. Ναι. Έλα Πάτερ, με ακούς? Έλα, πολύ καλά Άγγελε. Αλλά δεν μου φαίνεται αυτό ότι δεν είναι φυσιολογικό δηλαδή. Δεν ξέρω, τους ενοχλούμε τόσο πολύ, λες. Θα είναι μεγάλη τιμή μας δηλαδή να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ξέρω και εγώ ρε παιδί μου, τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν μου έχει ξανασυμβεί να κόβεται τόσο πολύ. Ναι, δεν έχει κοπεί ποτέ έτσι η γραμμή. No. Linux έχω, είχα δεχθεί μια καλύτερη, μια φοβερή επίθεση και μου είχαν καταστραφεί εκατομμύρια αρχεία. Ναι. Είχα δεχθεί στο παλιό παρελθόν μια επίθεση. Μου κατεστράψαν αρχαία. Η κάμερα σου. Η κάμερα σου δουλεύει, δεν σε βλέπω. Ναι, απόλυτα δουλεύει. Δεν με βλέπεις τώρα γιατί? Όχι, δεν σε βλέπω, δεν ξέρω γιατί. Πήγα σε άλλο μικροϋπολογιστή. Α, συγγνώμη. Ίσως φταίει αυτό το θέμα του υπολογιστού. Yes. Για ένα λεπτό Πάτερ, να σε κλείσω, βάλω σε την γραμμή, αυτό περίμενε, αυτό σε παρακαλώ. Θα σε ξανακαλέσω πάλι. Εντάξει. Ένα λεπτό να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, not now. Close. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα με τον Πάτερ πάλι. Ωραία. Εδώ θα έχουμε και βίντεο. Έλα Πάτερ, τώρα σε βλέπω, εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μια φορά από μένα δεν είναι το πρόβλημα. Ναι, και εγώ είμαι πολύ περίεργος δηλαδή που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μόνο με τον Τουλάτο συμβαίνουν αυτά. Αν σε ξανασυνέβη και πάλι, τότε τους ενοχλείς αρκετά κι εσύ. Μήπως σε πήρανε χαμπάρι. Εμένα σου λέω μερικά, γιατί ξέρεις κάτι, εάν δεν ανακοινώσει την εκπομπή στο Facebook και δεν πω ότι θα έχω σήμερα σένα, όλα πάνε καλά. Μόλις την ανακοινώσω, αμέσως ας πούμε πέφτουν τα σύρματα. Τέλος πάντων, για συνέχισε Πάτερ. Θέλω το σφάλμα για την ανακοινώσω και εγώ. Έλεγα λοιπόν ότι τα κράτη που θέλουν να ζήσουν, τα κράτη που δεν είναι πουλημένη η ηγεσία τους, γιατί ο εγκέφαλος των εθνών είναι η κυβέρνησή τους, και όταν η κυβέρνηση και οι θεσμοί τους είναι πουλημένα, είναι διεφθαρμένα κορούψιον, όπως αυτή τη στιγμή είναι η Ελλάδα, ας πούμε, πατόκορφα. Δεν υπάρχει θεσμός, δεν υπάρχει ούτε κυβέρνηση. Είναι ο Ράιχενμπαχ, είναι η Τρόικα, είναι οι ξένες εντολές. Να φανταστείς οι διαταγές τους, ερπικά δηλαδή. Ψηφίζουν νομοσχέδια που... Αν είναι δυνατόν αυτά τα καθάρματα, ας πούμε, να πάνε στην Ευρωβουλή, ας πούμε, και να ψηφίζουν εναντίον της Ελλάδος και να ζητούν αύριο την ψήφο του ελληνικού λαού. Όπως πίστεψε με και οι δικοί σας βουλευτές ψηφίζαν εναντίον των συμφερόντων της Αμερικής, δηλαδή είτε στα τοπικά είτε στα ομοσπονδιακά όργανα, και αυτά τα εγκλήματα που κάναν, φοβερά εγκλήματα, και στη χώρα σας, στη χώρα της Αμερικής εννοώ, ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, στη Γερμανία, στη Σουηδία. Έχω φίλους Σουηδούς πολιτικούς, όσα είπες έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο αυτό που γίνεται στη Σουηδία. Ναι. Ναι. Την περασμένη εβδομάδα έκανε τον Παγίτο του Λάτο για το μεταξύ. Κάποιος μου έγραψε για το τάμα του Σταυρού, κάτι που η Νέα Δημοκρατία αποχώρησε από τη Βουλή. Τι ακριβώς γνωρίζει αυτό το πράγμα? Όταν οι Έλληνες είπαν να ελευθερωθούν και να φύγουν από τους Οθωμανούς, από τους Τούρκους, και να γίνουν ελεύθερο έθνος, ναι, έκαναν ένα τάμα στο Χριστό. Μάλιστα. Είπαν δηλαδή, όπως και οι Ρώσοι έχουν τέτοιο τάμα δηλαδή. Και η μεταμόρφωση του Σωτήρος, δηλαδή ο ναός αυτό, είναι να φτιάξουν ένα ναό όταν θα απελευθερωθούν στο Χριστό, όπως ήταν και η Αγία Σοφία. Σοφία είναι ο Χριστός, η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολεως, ο ναός. Δεν είναι σε κάποια Αγία Σοφία.
Σοφία του Θεού λέγεται ο Χριστός. Έτσι λοιπόν οι ναοί αυτοί σε όλους τους λαούς τους ορθοδρομιαφιερώνονται στον Χριστό. Έτσι το τάμα του έθνους ήταν ο ναός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Όπως και το έθνος μας μεταμορφώθηκε από σκλάβο σε ελεύθερο, πίστευαν τότε ότι ελευθερώθηκαν οι άνθρωποι, κάνανε ένα τάμα οι αγωνιστές. Και οι πρώτες κυβερνήσεις της Ελλάδος το ψήφισαν. Το ψήφισαν οι πολιτικοί δηλαδή. Ήταν τάμα των οπλαρχηγών, των στρατιωτικών και των πολιτικών. Μάζευαν λεφτά, βρίσκαν τα οικόπεδα, ξέρω εγώ, ο κόσμος έδινε έρανο, έδιναν πολλά λεφτά. Μέχρι και την εποχή της Χούντας, ας πούμε, και τα λοιπά, δίναν πολλά λεφτά. Τι έγιναν αυτά τα εκατομμύρια? Πρέπει να μπει ένας εισαγγελέας και να τα ψάξει. Μιλάμε για δισεκατομμύρια ή εκατομμύρια μαζεύτηκε σε αυτούς τους εράνους. Γιατί υπάρχουν ακόμα οργανώσεις που έχουν λεπτομερείς καταλόγους και ξέρουν τι λεφτά μαζεύτηκαν. Το θέμα είναι το οικονομικό. Τι έγιναν αυτά τα λεφτά και τι έγινε το τάμα του έθνους, το τάμα του γένους. Ότι εμείς ελευθερωθήκαμε. Εντάξει, ο Θεός έβαλε την υπογραφή του, δεν την πήρε πίσω. Όπως έλεγε ο Κολοκοτρών. Ελεύθερο όσο γίναμε έθνος. Όμως εμείς το τάμα απέναντι στο Θεό δεν το κάναμε. Και κάνουμε άλλα τάματα τώρα. Τώρα εκτός από ένα σωρό αντίχριστους ναούς και τα λοιπά, ανοιγύρουμε τζαμιά δηλαδή με χρήματα του ελληνικού κράτους. Ενώ βλέπεις ένας άθεος όπως ο Κάστρο, ένας μαρξιστής, έχτιζε τον ναό του Αγίου Νικόλα ή και χίλιοι δυο άλλοι, ο άλλος ο τρελός στην Κορέα και τα λοιπά, εδώ η Ορθόδοξη Ελλάδα που υποτίθεται ήμασταν χριστιανικό κράτος μουσουλμανοποιείται με μεγάλη ταχύτητα και με ευθύνη της κυβερνήσεως δηλαδή. Η ίδια η κυβέρνηση καταστρατηγεί το Σύνταγμα κάθε μέρα. Λέω να βρισκόταν ένας Έλληνας, ένας, και να έκανε μια προσφυγή σύμφωνα με το Σύνταγμα. Στα σχολεία μας μέσα υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ξένα παιδιά. Το άρθρο 16 του Συντάγματος λέει ποιοι δικαιούνται δηλαδή να έχουν της ελληνικής εκπαιδεύσεως. Το λέει ή να καταργήσουν το Σύνταγμα, δεν τους αρέσει, να καταργήσουν τα σύνορα, να καταργήσουν την Ελλάδα. Πήγε χάλια το μαγαζί, ας το κλείσουν. Αλλά δεν μπορούν όμως να κοροϊδεύουν ότι έχουν μια Ελλάδα για να αρμέγουν 5-10 τσόγλανοι δηλαδή και να τα παιδιά τους και τα σόγια τους και όλο αυτό το οικοπρομηχανή δηλαδή. Για τους εαυτούς τους μόνο και ο λαός να είναι ο φορολογούμενος, ο βλάκας, ο ταλέπορος, πώς να το πούμε δηλαδή, το θύμα. Αν την Ελλάδα, για ποιο λόγο την έχουν? Για να έχει 5 σόγια? Έτσι λοιπόν λέγαμε για την Νέα Δημοκρατία, η οποία υποτίθεται καπηλεύονταν την πατρίδα, ότι ήταν δηλαδή εθνικόφρονες και άλλα τέτοια φεδρά, ενώ οι liberals, όπως τους λες, είναι τα χειρότερα φίδια. Άντε ένας μαρξιστής ο καημένος μπορεί να ανανύψει, ας πούμε, να φάει πολλές φαλιάρες, στο τέλος ο μαρξιστής από τις πολλές φαλιάρες μπορεί να βρει και κάτι σωστό. Αυτοί οι liberals όμως είναι πουλημένοι από τη στιγμή που γεννήθηκαν. Είναι πουλημένα τομάρια, τίποτε άλλο δηλαδή. Και μάλιστα είναι θρασίτατα τομάρια. Παρακολούθησε τελευταία τη συζήτηση της αρχηγού του Πασόκ, δηλαδή, με ένα φοβερό θράσος. Με ένα φοβερό θράσος, ας πούμε. Χειρότερο και από το Μητσοτάκη δηλαδή το θράσος. Είναι ελεηνή, ας πούμε, στον τρόπο που σκέφτονται. Και ενώ είναι ένα κόμμα σκανδάλων και διαφθοράς, μίζας και αρπαχτής, το οποίο συχάθηκε και ο ίδιος ο λόγος. Τους απέριψαν οι ίδιοι παδί. Μα έπρεπε, αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός της Ελλάδος, το Πασόκ το πήγαινε στα δικαστήρια, στη δικαιοσύνη, και θα το κάνει και εκτός βουλής, εκτός συντάγματος. Και όλοι αυτοί να πήγαιναν φυλακή. Κάτι δεν έχουν καταλάβει οι Έλληνες το τι έχουν βγάλει στο εξωτερικό. Δεν έχουν καταλάβει το ότι στον Άγιο Βαρθολομαίο το νησί αυτό το δημιούργησαν οι Έλληνες. Έχω πάει εκεί. Να δεις κάτι βίλες, 10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια δολάρια, και είναι Ελλήνων, βουλευτών. Δεν τα έχει δει κανένας αυτά τα πράγματα. Έλα στον Μπαχάμας, Πάτερ, να σε πάω μια βόρτα να δεις εδώ πέρα πόσοι κλέφτες υπάρχουν. Τον άνθρωπο πάμε στο Cayman Island. Εκεί να δεις, θα πας μια τράπεζα σου πει ο τραπεζίτης πόσα ελληνικά ονόματα από την Ελλάδα έχουν δισεκατομμύρια δολάρια μέσα. Τα οποία τα κρύβουνε. Ο Σοχατσόπουλος ήταν τυχαία που βγήκε στη φόρα. Οι υπόλοιποι και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από το Πασόκ.
από όλα τα κόμματα. Όλοι έχουν κατακλέψει το δημόσιο. Και ο ένας προστατεύει τον άλλον. Ο ένας προστατεύει. Σε βάρος τίνους. Εις βάρος των Ελλήνων. Δυστυχώς. Και αυτός είναι μας. Δυστυχώς δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει, να έχει τα κότσια και να πει ελάτε εδώ τώρα. Σας έπιασα όλους. Τώρα τι γίνεται. Στο χέρι, πες μου πάτε, εκεί τώρα που εσύ μένεις στη Θεσσαλονίκη, βλέπεις κόσμο κάθε μέρα έξω, έχεις ακούσει τίποτα να βρεθεί κάποιος ο οποίος να είναι πατριώτης? Όπως έλεγε και ο Παλαμάς, σβησμένες πάσες οι φωτιές της δημιουργικότητας στη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που έκανε ο Καραμαλής ο γέρος, ο οποίος ήταν ικανός πατριώτης, τον ξεπάστρευε δηλαδή. Το ίδιο κάνουν και αυτοί χρόνια τώρα. Αν είσαι ας πούμε μυαλό, θα σε εξοντώσουν στα πανεπιστήμια, δεν θα σε αφήσουν να πάρεις έντερες. Είσαι θέσεις, ας πούμε. Άμα δουν ότι είσαι άτεκτος, δεν θα πανεπεις τις βαθμίδες της δικαιοσύνης ή του στρατού, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο. Και στην πολιτική, βέβαια, πρέπει να είσαι πολύ διεφθαρμένος. Πρέπει να έχουν πηδήξει, ας πούμε, για μια δεκαετία να σε προωθήσουν. Πρέπει να είσαι ανώμαλος. Πρέπει να δώσεις πιστοποιητικά, δηλαδή, ότι είσαι ο πιο ξεφτυλισμένος. Είναι να μην γίνεται πιο ξεφτυλισμένος από σένα. Πρέπει να σε έχουν στο χέρι. Πρέπει να έχουν βίντεο ανομαλίες δικά σου. Πρέπει να έχουν δηλαδή αποδείξεις ότι αν μιλήσεις αύριο θα βγάλουν στη φόρα. Και έτσι λοιπόν όλοι οι γνωστοί, όλα τα γνωστά πρόσωπα τα οποία υπάρχουν, είναι βέβαιο καρατσεκαρισμένο ότι είναι ως το λαιμό χωμένα μέσα στην βρωμιά. Υπάρχουν βεβαίως άξιοι άνθρωποι. Αυτοί δεν θα τους μάθεις ποτέ, είναι στη γωνία. Τα βλέπουν αυτά. Σου λένε, εγώ δεν είμαι ο τρελός που θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Έχω φίλους, καθηγητές πανεπιστημίου, πολλούς, ικανότατους ανθρώπους και άλλους σε άλλες ειδικότητες, πατριώτες. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι στη γωνία, άγγελε, και η δειλία τους, ή αν θέλει το σύστημα τους έχει κάνει έτσι, μην μιλήσεις γιατί θα βρεις τον πελά σου, ας πούμε. Ξέρει ο δικαστής ότι δεν θα γίνει τίποτε, ας πούμε. Πρέπει να μιλήσουμε μια μέρα και να βγάλεις στην εκπομπή σου αυτόν τον ηρωικό άνθρωπο, την εισαγγελέα, τη Μαργαρίτη, την οποία κυνήγησαν όσο λίγοι, αυτή που έκανε απεργία πείνας και ήθελε να πεθάνει και λέει αφήστε να πεθάνω. Είναι πνευματικό μου παιδί, ας πούμε, είναι δικό μου κορίτσι. Το τι μου έχει πει, ας πούμε, το τι έχει συναντήσει μέσα στα δικαστήρια. Να το βγάλουμε κανένα βράδυ, το βγάλουμε στην εκπομπή ελεύθερη γνώμη αυτό το κορίτσι, να μας τα πει, έχει ολόδια, να μάθει ο κόσμος. Ξέρεις ότι ήταν ολόκληρα πορνεία μέσα στα δικαστήρια, δηλαδή. Ότι γινόταν φοβερά πράγματα, ας πούμε. Και τόσο πολύ συγχάθηκε και λέει αφήστε με να πεθάνω, δεν θέλω ούτε να ζήσω. Και αυτή η δύναμη της απελπισίας, πολλά παιδιά δηλαδή, σε νέους ανθρώπους, αυτοκτονούν. Αυτοκτονούν για το λόγο ότι δεν μπορούν να το πιστέψουν αυτό που γίνεται. Δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν, δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Δεν έχουν κανένα να τους βοηθήσει. Και είναι, κοιτάς γύρω σου και βλέπεις, ας πούμε, ότι όλα τα πόστα έχουν πιαστεί από αυτούς. Πώς θα αισθανόσουν, άγγελε, και εσύ και όλοι οι φίλοι που μας ακούν στην Αμερική, να έχεις λεφτά στην τράπεζα σου, να έχεις από τον ιδρώτα, τον μπαμπά σου, τον παππού σου, και να μην μπορείς να τα πάρεις. Αν μπορείς να πάρεις. Είναι καθορισμένο, ας πούμε. Αυτό αν συνέβαινε, εάν συνέβαινε στην Αμερική εδώ, θα είχαν βγει όλοι μετά από τις τράπεζες. Θα τις είχαν σιωπηδώσει όλες τις τράπεζες. Μαζί και την κυβέρνηση. Να γίνει αυτό στην Αμερική. Ο ελληνικός λαός το ανέχεται. Το ανέχεται χρόνια ο λαός μας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ανέχονται αυτοί οι Έλληνες εκεί στην Ελλάδα. Πώς ανέχονται αυτό το πράγμα. Δηλαδή να έχεις λεφτά στην τράπεζα και να πήγαινε σου λέει θα πάρεις μόνο 60 δολάρια. Να κάνει τι 60 δολάρια. Πες έχει μια ανάγκη να πάει να πλήρωσεις κάτι. Να πάει να βοηθήσεις δύο ανθρώπους, συγγενείς ας πούμε, που θέλουν καθυμόνι. Δεν μπορείς να τα δώσεις. Δεν μπορείς να τα πάρεις τα λεφτά. Δεν μπορείς να τα πάρεις με τίποτα. Εφόσον εγώ έστειλα κάτι λεφτάκια τώρα τα Χριστούγεννα σε μερικά παιδιά, πάτρις, και το ταχυδρομείο ξέρεις τι μου είπε. Δεν ήταν πολλά. Μου λέει, άγγελε, στο ταχυδρομείο μου λέει, δεν σου γιώμεθα να φτάσεις τα λεφτά εκεί πέρα που θέλω να φτάσεις. Αλλά μου λέει, ο μόνος τρόπος μου λέει είναι να πας με το Federal Express ή με το UPS, ή όχι το UPS, το Federal Express, το HDL, αλλά θα μου κόψει, ας πούμε, 10 φορές παραπάνω το χρηματικό ποσό που το οποίο θα στέλνα για να φτάσει στην πορεία του ανθρώπου στο σπίτι του να του δώσει τα λεφτά κάση ή το φάκελο αυτό. Ο μόνος τρόπος ήταν το Western Union, το οποίο είναι ο μόνος τρόπος να μεταφέρεις
ρευστό χρήμα σε κάποια μάρκετα. Το Western Union, το μόνο το οποίο είναι έμπιστο να στείλεις λεφτά και να τα πάρει αυτός που θα στείλει στην Ελλάδα. Του ταχυδρομείο μέρα στην Αμερική μου λέει, η Ελλάδα μου λέει είναι σαν την Αφρική μου λέει. Είναι τριτοκοσμική χώρα. Είσαι ακριβώς μου άνθρωπος. Και στενοχωρήθηκα τόσο πολύ, δηλαδή, και εντρεπόμουν. Και ήταν και άλλοι Αμερικανοί, εγώ τώρα Χριστούγεννα, α πούμε, και γραμμές εκεί πέρα, και μου έτσι το κοσμική χώρα, πάρε παιδί μου, λέω. Εξής είναι, α πούμε, είναι μπρά, στείλεις παλιά έστερνες. Γιατί και εγώ έστερνα παλιά, έβαζα, α πούμε, με κάπου και cash money, τόσο ήταν στη κεφαλαία και έφτανε το φάκελο. Μπορεί να παίρνει μια καλή εβδομάδα, αλλά έφτανε. Εδώ δεν φτάνει ποτέ ο φάκελος ή το γράμμα σου εκεί που το στέλνεις, ποτέ. Έστειλα μια κάρτα δημοσιογραφίας που είπα ότι τη φτιάξω από την Αμερική, από την Ουάσιγκτον, σε ένα παιδί στην Ελλάδα που τον είχα να του βγάλω δημοσιογραφική κάρτα, και μου λέει δεν έχει φτάσει ποτέ το γράμμα. Και τόσο στείλα και, ας πούμε, και είχε και απόδειξη ότι με έφυγε το γράμμα. Πέρασαν τρεις μήνες και ποτέ δεν έφτασε το γράμμα. Λεφτά δεν είχε, αλλά είχε μια κάρτα. Και ποτέ δεν έφτασε. Στην Αθήνα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, Άγγελε, πολύ σημαντικό. Τα κλέβουν όλοι μέσα στα ταχυδρομεία, τόσο κλεψιά υπάρχει στα ελληνικά ταχυδρομεία, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Υπάρχει και υπήρχε δυστυχώς, αλλά υπάρχει ένα άλλο θέμα. Το θέμα είναι, οι περισσότεροι Έλληνες, ξέρεις, είμαι γερασμένος ο πληθυσμός μας και είναι συνταξιούχοι και μισθοδίαιτοι. Mm-hmm. Έτσι, ο σοσιαλισμός έκανε όλους μισθοδίαιτοι. Και αυτό είναι συνέχεια υπό την απειλή ότι θα σου κόψω το μισθό, θα σου ελαττώσω τις συντάξεις. Πόσο να ελαττώσεις? Και τώρα τα νέα μέτρα τα οποία πήραν στο Eurogroup και τα λοιπά, αυτά που άκουσες και υπέγραψαν, τα νέα μέτρα για το, όχι για το 19 δηλαδή, για το 2019 και το 2020 και κάθε τόσο και λιγάκι κάποιο καινούριο μνημόνιο, κόψε από εδώ, κόψε από εκεί, γίνονται απίστευτα πράγματα. Οπότε όποιος θέλει να σκέφτεται, τι λέει, μπορώ να παραπανήσω, πάω να βγάλω ένα αξιοπρεπές εισόδημα, δηλαδή στην Αγγλία, στην Ελβετία, στην Γαλλία, δυστυχώς η Γερμανία δεν φαίνεται να έχει και πολύ καλές προοπτικές, αλλά έχω δει και δικούς μας που ήρθαν τελευταία στη Νέα Υόρκη και σε δικές σας πόλεις και γίναν πάμπλουτοι με τα σουβλάκια, το έχεις παρακολουθήσει? Ναι, 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 πάρα πολύ. Πολλοί πατριώτες μας αξιοποιούν τα ταλέντα τους, αφού η πατρίδα, η κακιά μητριά δεν τους θέλει, δεν είναι μάνα. Είναι μια χώρα η οποία τρώει τα παιδιά της, είναι ένας Κρόνος. Όπως έτρωγε τα παιδιά του ο Κρόνος, το ίδιο ακριβώς κάνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Σακατεύει τα δικά της τα παιδιά, τα σκοτώνει, τα διώχνει, τα αυτοκτονεί για να μαζέψει ένα σωρό. Ούτε ξέρει τι είναι, αν είναι Πακιστανοί, αν είναι, τι είναι, τρομοκράτες είναι, τζιχαντιστές είναι. Με αποστολή ήρθαν εδώ, κατάσκοποι είναι, για να κάνουν αυτά που κάνουν στη Σουηδία και αλλού. Προς το παρόν κάθονται φρόνημα εδώ. Κάνουν μερικές πρόβες, αλλά στο τέλος δεν θα αφήσουν τίποτε όρθιο. Θα δοθεί το σύνθημα. Και τους έχουν βάλει σε στρατηγικά σημεία, κοντά σε στρατόπεδα, κοντά σε αντιόπλα. Να πάρουν τα τάγκ και τα μπαζούκα, ας πούμε, και τότε να δεις πλάκα τι θα γίνει στις πόλεις τις ελληνικές. Ή σε μια κρίση με την Τουρκία ή με οτιδήποτε άλλο. Είναι ασταθές. Γι' αυτό η Τουρκία έχει πάρει θάρρος μετά από την εισβολή που έκανε στην Ελλάδα με τους λαθρέους, και δεν θα πω μετανάστες ή απλοί μετανάστες. Τούρκοι, λαθρέοι και εισβολή από την Τουρκία. Η Τουρκία τους έστειλε μέσα στην Ελλάδα. Το λέω αυτό και φανερά. Χωρίς να φοβάμαι. Και από αυτούς που μπαίνουν στην Ελλάδα, άμα είναι ένα 5% από τη Συρία. Ένα 5% από τη Συρία. Η Τουρκία αυτοί τους έστειλε. Μπήκανε από την Τουρκία χωρίς χαρτιά. Και αυτοί είναι 100% Τούρκοι. Όπως έκανε στο κατεχόμενο νησί της Κύπρου, στο βόρειο μέρος. Και έβαλε εκεί πέρα από 22.000 Τούρκους που είχαν, επήγαν και γίνανε 650.000-700.000 Τούρκοι. Τούρκοι. Εντάξει. Και λέει η Κύπρος είναι τουρκικιά. Και έχει υπερβεί ο πληθυσμός ο τουρκικός στην Κύπρο από ότι είναι όλη η Κύπρος. Εφόσον με αυτά που έχει το ΙΕ εδώ και 40 χρόνια, σου λέει ήταν ένα 23% ο πληθυσμός. Πώς τώρα είναι 90% Τούρκοι? Αυτό θα κάνω και στην Ελλάδα. Γι' αυτό πιέζουν οι. Πληρώνουν κάποιους μέσα στους πολιτικούς να χτίσουν το συντομότερο σε κάθε γωνία και τζαμιά. Για να αποδείξουν ότι εδώ ούτε και σε χρυσή δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Είναι τζαμιά. Είναι δικιά μας η χώρα αυτή. Δεν ανήκει στους Έλληνες.
Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι ακριβώς ότι γίνεται. Είναι επικισμό κάνω. Ναι, και ναι. Μάλιστα εδώ είναι το τι μυστικές συμφωνίες έχουμε, Άγγελε, ανάμεσα στους πουλημένους Έλληνες ηγέτες με οποιουσδήποτε ξένους. Ο μόνος που θα μπορούσε εδώ πέρα να μας πει φοβερά πράγματα είναι ο φίλος μας ο Γιαλτουρίδης. Θα σου εξηγήσω σε ποιο σημείο. Γιατί αισθάνομαι ότι αυτός ο άνθρωπος πολλές φορές έχει τις κατάλληλες γνώσεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα με το Σόρα να το ανακατέψω και τους άλλους τους παλαμπούς. Αυτοί που ανέφεραν την Τράπεζα της Ανατολής, έτσι. Ναι. Και ο Δόκτωρ Ινός. Μάλιστα. Τα κεφάλαια αυτά υπήρχαν. Άσχετα με τους τρελούς, ας μου τη λένε. Έτσι, τα κεφάλαια της Τράπεζας της Ανατολής υπήρχαν. Ποιος τα έφαγε αυτά τα κεφάλαια? Πώς φαγώθηκαν, από ποιους? Αυτά πιστεύω με κάθε σοβαρότητα ο φίλος μας ο Γιαλτουρίδης θα είναι παιχνιδάκι για αυτό να μας τα αποκαλύψει. Έχει τις γνώσεις, έχει τη φαντασία, έχει το μυαλό να μας πει μερικά πράγματα. Γιατί όλοι όταν θίγουν τέτοιου είδους θέματα, που πήγε ο ιδρώτας των Ελλήνων δηλαδή, πώς είναι τα χρήματα που φαγώθηκαν, κανένα αβαβά το κάνει, κανένας δεν μιλάει. Να σου πω, πάτερ, συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα εδώ και καιρός, λόγω τότε είχαμε τις εξελίξεις στην Αμερική με τα πολιτικά εδώ και τις εξελίξεις με τον Τραμπ, το παραλείψαμε αυτό το θέμα. Προτού τα Χριστούγεννα και προτού τις εκλογές του Γιώργου, θα βγάλουμε στον αέρα και θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή και πολλές εκπομπές, όχι θα κάνουμε με τον Τζο Σόρος, όχι τον Τζο Σόρος, με τον Άρτεμι Σόρας, θα κάνουμε ειδικές εκπομπές για την Τράπεζα Ανατολής. Όπου ένας ο οποίος κατέχει πάρα πολύ καλά το θέμα είναι μόνο ο Γιώργος, είναι και ο Δόκτωρ Ινιός από τη Ρόδο. Μεγάλος και αξιόπιστος. Δεν ξέρω αν το έχεις γνωρίσει, είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη. Καλός φίλος. Ναι. Βεβαίως. Ναι, έχουμε επικοινωνία και ωραίος είναι. Αυτός μαζί με τον Γιώργο θα κάνουμε μια φοβερή εκπομπή σχετικά για αυτά τα λεφτά της Ανατολής. Λοιπόν, έχουμε τηλέφωνα. Πάμε στα τηλέφωνα γιατί μας περνάει και ο χρόνος. Να ακούσουμε και τους ακροατές μας. Θα ήθελα οι φίλοι ακροατές να έχουν σεβασμό όχι μόνο στον ιερέα, αλλά συγκεκριμένα και στο ακροατήριο. Δεν θα ήθελα να καταλήξουμε μια εκπομπή με ευρωμόλογα και με αστρολόγα και τέτοια πράγματα. Σας παρακαλώ, διότι το κανάλι μας είναι διεθνές πλέον. Και ξέρετε, δεν θέλω να στενοχωριούνται οι φίλοι μας ότι κοίταξε τι γίνεται στη Φλόριδα. Εκεί βγάζουν τα μάτια τους οι Έλληνες τον κόσμο. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Πρωτού πάω στις γραμμές, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τον Τραμπ και θα ήθελα να λυπηθώ, ας πούμε, ότι αυτό που κάνανε στα νεκροταφεία εδώ πέρα στις ΗΠΑ, coast to coast, ανθρώποι, ας πούμε, δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί, στα εβραϊκά νεκροταφεία. Δεν είναι ωραίο πράγμα να πηγαίνουν και να πετάνε και να σπάνε, ας πούμε, τις συναγωγές ή να βάζουν φωτιές ή να σπάνε τις πλάκες από τους ανθρώπους που είναι πεθαμένοι. Αλλά τόσο θα θέλαμε και στα νικά νεκροταφεία τα οποία γίνουν και λόγω που έχουμε την πείρα εμείς οι Έλληνες και θα ήθελα, πάτε, να σου πω, δηλαδή, που είσαι μπροστά στην οθόνη, διότι πολλοί τα μπάζουν και λένε ότι το Ισραήλ φταίει για όλα, αυτοί οι Εβραίοι τα έχουν κάνει όλα. Δεν είναι, κυρίες και κύριοι, τα 90% των Εβραίων ή των Ισραηλιτών τα οποία κάνουν αυτή την καταστροφή στον πλανήτη. Είναι άτομα σαν τον Τζος Σόρος, αρρωστημένα άτομα στο μυαλό, οι σιωνιστές που είναι ένα άλλο καπέλο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι μας αγαπάνε, είναι στο πλευρό μας. Μου στείλανε κάτι ντοκουμέντα από το Ισραήλ, πάτσε. Από το Ισραήλ. Θέλω να σα κάνω και να σα στείλω να δεις τι έχουν κάνει. Αυτά που είπε ο Τράπε προχτές για τους Εβραίους στην Αμερική δεν είναι τίποτα. Το τι εγκλήματα που δεν μπορεί να τα βάλω στην τηλεόραση έχουν κάνει στα Ελληνόπουλα, στη Συρία, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη και γενικά στη Μέση Ανατολή, έχουν καθαρίσει πολύ κόσμο. Αυτοί οι μουσουλμάνοι, οι Ισλαμιστές, whatever τους αποκαλούν, με μεγάλο μίσος. Και δυστυχώς εδώ τα μέσα, τα western μέσα μαζικής ενημέρωσης τα κρύβουν. Ευτυχώς όμως που το Ισραήλ άρχισε να τα βγάζει στη φόρα πάλι και να τα παρουσιάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ. Ελά, Άγγελε. Καλησπέρα, αγαπητέ Νίκο. Καλησπέρα. Κοίτα, να πει στον Φάδερ να μην λέει η Ελλάδα έφαγε τα παιδιά της. Δεν είναι αυτό σωστό που λέει η Ελλάδα έφαγε τα παιδιά της. Οι πολιτικοί φάγανε τα παιδιά. Όχι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η Ελλάδα. Δεν έχει καμιά δουλειά η Ελλάδα. Να ξέρει τι λέει.
Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα που λέει. Άγγελε. Ναι, σε ακούμε, σε ακούμε, σε ακούω και πάθος. Δεν είναι σωστό αυτό που λέει η Ελλάδα. Η πολιτική. Ναι, η Ελλάδα είναι τα βουνά και η θάλασσά της. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πάτε, yeah, η πολιτική. Δεν είναι, όχι η Ελλάδα. Η Ελλάδα μας είναι η Ελλάδα. Ναι, δεν μπορείς να κατηγορήσεις την Ελλάδα σαν κράτος. Θα κατηγορήσουμε τους πολιτικούς. Τους κλέφτες. Αυτό ήθελα να πω. Πάτερ. Γεια σου. Γεια σου. Αυτό είναι. Συμφωνούμε, βεβαίως. Ναι. Πάμε στην έντυπη. Αυτό εννοούμε. Yeah. Ο Πάτερ εννοούσε ότι ο Έλληνας στην Ελλάδα διώχνει τον Έλληνα. Απλούστατα εννοούσε την πολιτική ή το κατεστημένο της Ελλάδος. Προσέξτε. Όπως δεν είναι το κατεστημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως είναι το κατεστημένο της Βραζιλίας, της Ευρώπης. Δεν εννοούμε τα βουνά και τη θάλασσα και τον κόσμο. Ο κόσμος είναι τα θύματα. Ο απλός φορολογούμενος είναι τα θύματα. Ο Έλληνας στην Ελλάδα είναι το θύμα. Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι σπρώχνουν και τους διώχνουν τους πάντες έξω. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Την ευλογία σου, Πάτερ. Ο Θεός μαζί σας. Ναι, σε ακούει. Ωραία. Ο προλαλής σας με κάνει που ήταν το πρώτο θέμα. Ήταν το πρώτο θέμα που θα ήθελα να θίξω. Ότι όλοι λένε η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της και η Ελλάδα διώχνει τα παιδιά της. Ξέρουμε, Πάτερ, ποιος διώχνει τα παιδιά. Και αν θέλετε να κοιτάξετε καλύτερα, να κοιτάξετε στο καφενείο του Πολυτεχνείου και των Πανεπιστημίων. Το καφενείο των κομμουνιστών που το έχουν κάνει καφενείο εκεί μέσα. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα ήθελα να πω για το τάμα του έθνους. Γιατί ξεκίνησα να λέω στον Άγγελο εδώ και δύο χρόνια για αυτό το θέμα. Δεν ήξερα όλα αυτά που μας είπατε, ότι μαζευτήκανε λεπτά, χρήματα και όλα αυτά. Αλλά η Εκκλησία πού είναι σε όλα αυτά? Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σήμερα, να πάρουμε τον σημερινό Αρχιεπίσκοπό μας, των Ορθοδόξων Χριστιανών. Πού είναι τα χρήματα αυτά, γιατί δεν τα μάζεψε η Εκκλησία? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα και η Εκκλησία πολλές... έχει τις ευθύνες της, Πάτερ, με όλο το σεβασμό. Κάθερα να ακούσω την απάντησή σας. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Έγιναν πολλές συζητήσεις και στην Ιερά Σύνοδο έγιναν συζητήσεις, τις οποίες μπορεί να βρείτε στο διαδίκτυο. Δηλαδή οποιοσδήποτε θέμα του γένους θα βρει τα πάντα σήμερα. Υπάρχουν στο διαδίκτυο όλες οι ανακοινώσεις και οι συζητήσεις που έγιναν. Θα ήταν αδικία να πούμε με δύο λόγια δηλαδή τι συνέβη. Βεβαίως η Εκκλησία το ξέρει και αγωνίζεται για αυτό το πράγμα και όσο μπορεί, ας πούμε, επεμβαίνει. Ναι. Μάλιστα. Αλλά τώρα στέλνετε να κοιτάξω συζητήσεις που... Αυτό είναι στραγάλια για να πάω να δω ένα έργο, σινεμά. Η ουσία είναι μία. Η Εκκλησία, εμείς δηλαδή, η Εκκλησία, με τον Αρχιεπίσκοπό μας σαν αρχηγό. Πού είναι η Εκκλησία μας? Το ελληνικό το πουλάνε. Γιατί στο ελληνικό με αεροδρόμιο δίπλα με τέτοια έκταση να έχει και τα πάρκινγκ, να έχει και για τον κόσμο, για τους πιστούς. Ένα τέτοιο κόσμημα που θα μπορούσε. Με τα μάρμαρα τα ελληνικά. Με εργατικά χέρια ορθόδοξα, με πίστη. Δεν είναι τα χρήματα, Πάτερ. Είναι η βούληση. Όχι. Και συγγνώμη που βούληση. Μιλάω έτσι, αλλά έτσι το αισθάνομαι. Απόλυτο δίκιο. Έτσι το αισθάνομαι έχει. Δηλαδή, ότι λείπει η βούληση και λείπει η βούληση από την Εκκλησία. Μήπως η Εκκλησία μας δεν είναι αυτή που είναι ή που θα έπρεπε να είναι? Μήπως πρέπει να κάνετε και την αυτοκριτική σας? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί με ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, οι κληρικοί βγαίνουμε μέσα από μια κοινωνία. Βγαίνουμε μέσα από την κοινωνία. Όπως έλεγε η Γαλάτια και Ζαντζάκη, εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω. Αν η κοινωνία δώσει καλύτερους ανθρώπους, καλύτερους κληρικούς, θα έχουμε ίσως και καλύτερους κληρικούς. Και είναι υπεύθυνοι, βεβαίως, συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Και αυτό πρέπει να το περιμένουμε. Το πρόβλημά μου δεν είναι η κληρική. Δεν έχω πρόβλημα με τους ιερείς. Έχω πρόβλημα με την κεφαλή της Εκκλησίας. Για λέγε. Ναι. Είναι που θα πρέπει να οδηγήσει το πίμνιο. Δεν είναι οι ιερείς. Δεν είναι ο κόσμος από μόνος του να κάνουμε ο καθένας ό,τι θέλουμε. Ίσως την επόμενη φορά που θα είστε με αρχιερείς της Εκκλησίας μας να το θίξετε αυτό το θέμα. Ναι, βεβαίως, αυτοί έχουν τη διοίκηση. Έχουν τη διοίκηση αυτή και έχουν την ευθύνη. Ζούμε σε πολύ άσχημους χρόνους που η προδοσία και όλα τα κακά έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό.
Και εύχομαι ο Θεός να βάλει το χέρι του. Μην νομίζετε δηλαδή ότι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι πολλές φορές να εκφράσουν αυτό που πρέπει. Αν κάνανε αυτό που πρέπει, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Μακάρι να το κάνουν. Αυτό ζητούμε και εμείς. Δηλαδή, ζητούμε το ίδιο πράγμα. Να υπάρχει και πολιτική βούληση ελληνική, αλλά και οι κληρικοί να κάνουν σωστά το έργο τους, ας πούμε. Η πολιτική μας έχουν προηγουμένους, πάτε. Και η Εκκλησία, εάν ο Αρχιεπίσκοπος μπει μπροστά, ξέρει ότι από πίσω του μας έχει όλους εμάς. Είμαστε στρατιώτες του, με την καλή έννοια. Αλλά υπάρχει μια δάνεια από την Εκκλησία. Μάλιστα. Δεν θέλω να κρατήσω άλλο το χρόνο. Ωραία. Να έχεις καλό βράδυ, Γουστοκ. Γεια σου, Άγγελε. Γεια. Για χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Άγγελε. Καλησπέρα. Θα ήθελα να πω στον πάτερ, ο οποίος είναι κληρικός και υποτίθεται ότι διδάσκει την αγάπη σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να αποκαλεί ή τους καλούς ή τους κακούς, σοκλάνια. Δεν επιτρέπεται αυτό η γλώσσα του πάτερ που έχει στο πρόγραμμά σου απόψε. Θα ήθελα τον πάτερ να του κάνω την προσοχή του και να του πω ότι να είναι λίγο πιο προσεκτικό στη γλώσσα. Δεν επιτρέπεται ο ιερέας να λέει αυτή είναι σοκλάνια, διότι χάνει το σεβασμό το οποίο του έχει ο κόσμος. Λοιπόν, πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός ανεξαρτήτου. Και ο Χριστός δεν είπε ότι πρέπει με τα σοκλάνια να μην τους μιλάμε. Ο Χριστός είπε αγαπάτε αλλήλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Πάτρες εκεί. Ναι, εδώ το ακούμε. Πολύ ενδιαφέρον. Έχει δίκιο ο φίλος. Ευχαριστώ πολύ για την παρατήρησή του. Αν και η λέξη δεν είναι κακιά, στα τουρκικά θα πει παιδί. Δεν θα πει τίποτα. Μάλιστα. Δεν νομίζω. Όποιος έχει κάτι, και θα ήθελα να ρωτήσει τον πάτερ κάτι, οι γραμμές είναι ελεύθερες. 1-727-725-5555 παραπάνω. 1-727-725-5555. Μπείτε στη γραμμή, έχουμε περίπου 28 λεπτά για να κλείσετε εκπομπή σήμερα. Ελεύθερη γνώμη. Αν έχετε κάποια ερώτηση, πολύ ευχαρίστως να ακούσουμε. Πάτερ, εδώ μου γράφουν τώρα στα text. Σχετικά με το τσιπάρισμα, πώς πάει το τσιπάρισμα στην Ελλάδα, θα γίνει αυτό το πράγμα, τι βλέπετε? Ξέρουν οι φίλοι μας ότι έχουμε πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, από το 80, που το τσιπάρισμα γίνεται. Δηλαδή, αν θα ψάξουν τυχαία εδώ πέρα, παίρνω ένα αντικείμενο, το δείχνω στην κάμερα, υπάρχει το τσιπάρισμα σε ένα σωρό αντικείμενα. Και σε ζώα και σε σπίτια και σε αυτοκίνητα και. Σε πολλούς ανθρώπους έχουμε την πληροφορία ότι μπήκε. Και μπήκε εκουσίως. Πήγαν μόνοι τους και το βάλαν. Επίσης, μπήκε στους κοινωνικούς αριθμούς, που κι εσείς έχετε στην Αμερική, πιστεύω, κάποιους. Credit, πώς τα λέτε, card, ναι, σε όλες τις, ναι, κάρτες, ό,τι χρησιμοποιούμε δηλαδή, υπάρχουν τέτοιοι αριθμοί. Το ερώτημα είναι αν θα μπήκε επάνω στο σώμα του ανθρώπου. Έτσι, αυτό προφανώς εννοούν οι φίλοι. Ναι. Εάν μπήκε στο χέρι, στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Εδώ οι πληροφορίες που έχουμε είναι ανησυχητικές για κάποιες περιπτώσεις. Και μάλιστα το κάνανε για καλούς λόγους. Να μην κλέβουν τα παιδιά δηλαδή κάποιων πλούσιων οικογενειών, κάποιων σπουδαίων προσώπων και ζητούν λίτρα ή απαγωγής, να μπορούν να τα βρίσκουν με UPS. Με το GPS. Τέτοιες δικαιολογίες από ό,τι ξέρω. Ναι, με το GPS θα τα βρίσκουν. Ναι, και ξέρω περιπτώσεις που βρέθηκαν δηλαδή. Ναι. Well, είναι μερικές περιπτώσεις, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν έχει ψηφιστεί κάποιος συγκεκριμένος νόμος όπως ηγείται στην Ευρώπη, διότι εδώ η Αμερική είναι άλλη χώρα. Βεβαίως εδώ και μερικά χρόνια το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα. Ψηφίστηκε το Κογκρέσο να γίνει κάποιο microchip για τους διαβητικούς, για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα με την υγεία τους, ώστε όταν πάει παραδείγματος χάρη κάποιος, ξέρεις, είναι μόνος του και πάει. Θυμάσαι παλιά ένας διαβητικός του φοράγε ένα βραχιολάκι εδώ πέρα? Ναι. Το θυμάσαι, Πάτερ? Βεβαίως. Και τώρα δεν το φοράει το βραχιολάκι, αλλά πάει στο γιατρό και του περνάει ένα τσίπ εδώ πέρα, κάπου εδώ πάνω,
Και όταν πάει το άμβουλα και πέσει υποθύμηση και δεν ξέρουν αυτοί οι πρώτες βοήθειες τι να κάνουν και τι, από καρδιά πήγε, από ζάχαρο πήγε, από διαβήτη πήγε, δηλαδή έπεσε κάτω, κάτι έχει. Όταν όμως του βάλουν το τσιπάκι και έχει όλο το ιστορικό του, το όλο το ιατρικό ιστορικό του στο τσιπάκι μέσα, κάνει έτσι με το τηλέφωνο ή με το μηχάνημα που έχει, κατευθείαν συνέγεται με το τσιπάκι και βλέπει ακριβώς, ω, αυτός είναι διαβητικός, αυτό χρειάζεται αυτό. Και κατευθείαν εκείνη τη στιγμή σώζει τη ζωή του. Έτσι δεν χρειάζεται να τον τρέχουν κατευθείαν στο νοσοκομείο και μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο να έχει πεθάνει. Αυτό πέρασε και πολλοί διαβητικοί παίρνουν αυτό το τσιπάκι, το οποίο σώζουν τη ζωή τους. Αλλά για να βάλουν, ας πούμε, στον απλό άνθρωπο ή σε ένα παιδί, μπαμ, τα τσιπάκια αυτά, νο, δεν έχει γίνει αυτό. Δεν έχει περάσει ο νόμος. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ. Πάτερ, μ' ακούτε? Ναι, σας ακούει. Πολύ καλά. Να, πάτερ, η Αμερικάνικη κυβέρνηση έχει κάνει πειραματόζωα όλο τον πληθυσμό σε όλο τον κόσμο. Έχουν ρίξει σπρέι με κάμικο στο grain και με αυτό μπορούν και χρησιμοποιούν μέσα από κομπιούτερ να διαβάζουν τις σκέψεις ανθρώπων. Έχει ανακαλυφθεί ψυχή εδώ και 42 χρόνια. Έχει ανακαλυφθεί ψυχή. Ναι, μετά πειραματώζω εδώ και 42 χρόνια. Χρησιμοποιούν κομπιούτερ και μέσα το κομπιούτερ βρίσκουν τι φάρα, τι μπορούν να βρουν για αρρώστιες. Mm-hmm. Ναι. Έχω και εγώ υπόψη μου. Καταλαβαίνω τι λέτε. Λέτε κάτι πολύ σπουδαίο. Ναι, κάνουν πειράματα σε όλο τον πλανήτη. Έχουν απαγάγει 3-4 φορές τα νοσοκομεία με στήνα στα τρελάδικα. Με κάνουν 5 απόπειρες δολοφονίας και... αυτά ήθελα να σας πω, τίποτα παραπάνω. Δηλαδή δεν κατάλαβα, πού είσαι, στην Αμερική είσαι? Ναι, στην Αμερική με πειραματόζω μου κάναν αγκελάτη. Είχα βγει πριν 5-6 χρόνια στο τηλεοπτικό κανάλι και τα είπα για αυτά τα πειράματα. Σε θυμάμαι τώρα, κάτι μου θυμίζεις ότι είχες ξαναβγεί στην εκπομπή εδώ και έλεγες ότι με τα UFOs πειραματώζω, σου κάνανε νέσεις, πράγματα κακό, σας πάνε στο ξύλο, βιάζουνε, σου κάνουνε κλείσμα. Όλα αυτά ήταν αλήθεια? Τα αλήθεια είναι και αλήθεια. Χρησιμοποιώ ένα κομπιούτερ για να... Το κομπιούτερ αυτό διαβάζει και τη σκέψη της ανθρώπων. Ναι. Και τώρα είσαι στο νοσοκομείο, σε κλινική, σε ψυχιατρία, είσαι? Όχι, πού ακριβώς είσαι? Στο σπίτι είμαι. Στο σπίτι σου. Το κομπιούτερ το χρησιμοποιώ. Στο σπίτι σου έχεις κομπιούτερ συνδεμένο με το σώμα σου? Όχι, μέσα στο μυαλό είναι. Μέσα στο μυαλό σου. Και καλά, δεν μου λες, πώς σου βάλανε το κομπιούτερ μέσα στο μυαλό? Μέσα στο φόρ, μέσα στο grain. Κάνανε σπρέι το grain. Όλος ο πλανήτης έφαγε το grain και με αυτό μέσα από κομπιούτερ διαβάζουν ό,τι συμβαίνει. Το στάρι. Ναι, το σιτάρι, ακριβώς, το σιτάρι. Το σιτάρι. Εγώ είχα πάει στη ρωσική πρεσβεία πριν, είχα πάει και στην ελληνική πρεσβεία. Πριν σε 35 χρόνια και μια ηλίθια εκεί με πήρε και τρελό, ούτε τιμήσα ότι συνέβη και είπε ok, μου είπε. Εάν το μάθαινε η ελληνική κυβέρνηση θα ήταν διαφορετικά, δεν θα την πατούσαν όταν την πάτησαν τώρα που πήγα σε φτώχευση. Δεν δίνουν σημασία, αγγελάτε, δεν δίνουν σημασία. Μάλιστα. Πρώτον, το κομπιούτερ αυτό διαβάζει τις σκέψεις ανθρώπων. Δεύτερον, δεν δίνουν σημασία. Τρίτο, παίζανε αριθμούς, θυμάστε το 7-Eleven, το μαρκετάκι. Ναι. Αυτά, 7-Eleven αριθμούς παίζανε. Και τέταρτον, και ένα ακόμα, αυτά ήθελα να πω. Να έχεις καλό βράδυ, αγαπητέ φίλε, κουράγιο, και νομίζω να καθαρίσεις το μυαλό σου. Από ναι, το στάδιο. Εντάξει, γεια μα. Γεια χαρά. Να απαντήσω κάτι. Ναι, απάντησε. Επειδή το θέμα των απαγωγών
Και το θέμα των εμφυτευμάτων δεν είναι καθόλου αστείο, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και έχουν γίνει αποδεδειγμένα στο Τάβιστο και αλλού. Γνωρίζω τα πειράματα, τα γνωρίζω προσωπικά από ανθρώπους που είχαν εμπειρίες ανάλογες. Θέλω όσους μας ακούνε και έχουν τέτοιου είδους προβλήματα να ξέρουν ότι μόνο με την προσευχή αυτά μπορούν να νικηθούν και τίποτε άλλο δηλαδή. Την ώρα πρέπει να κάνουν τις προσευχές και δεν τα λέω ας πούμε μόνο ως Ορθόδοξος ιερέας και ούτω καθεξής. Είναι έρευνες που μπορείτε να δείτε και σε άλλους επιστήμονες, σε, που οι οποίοι δεν είναι Ορθόδοξοι, είναι κάτι άλλο. Χρησιμοποιούν και λένε ότι μόνο με τις Ορθόδοξες προσευχές δηλαδή μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτού του είδους τους δαιμονισμούς στην ουσία. Γιατί η ενέργεια που το κάνουν, η ψυχική ενέργεια την οποία καταβάλουν στις απαγωγές αυτές τους ανθρώπους, είναι ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο που όσοι δεν το γνωρίζουν δεν θα καταλάβουν γιατί μίλησε ο κύριος προηγουμένως. Με το δίκαιο τους, γιατί δεν έχουν την εμπειρία, δεν έχουν τη γνώση, ζούμε σε ένα άλλο κόσμο. Αλλά μην αμφιβάλλουν ότι τέτοιου είδους πειράματα και μάλιστα υπό την επιστασία της CIA και γι' αυτό ο Τραμπ όταν ξεβρωμίσει αυτή την υπηρεσία θα προσφέρει το μεγαλύτερο έργο δηλαδή στην Αμερική πρωτίστως. Mm-hmm. Διότι ξέρεις το νομοθέτημα περισσίας σου απαγορεύει να κάνουν τέτοια πράγματα, πειράματα σε Αμερικανούς και απαγωγές και τέτοια δηλαδή. Το μάλιστα. Αμερικανικό σύνταγμα απαγορεύει βέβαια. Να δράει εντός του εδάφου. Mm-hmm. Να πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ο ακροατής μας ο Κωνσταντίνος. 727-725-5555. Ο Κωνσταντίνος λέει, ρωτάει πάτους, γιατί δεν τα πράγματα με το όνομά τους. Ποια είναι τα ονόματα των πολιτικών οι οποίοι συμπεριφέρονται έτσι. Μου επιτρέπεις να απαντήσω. Ναι, για σένα. Όταν ρώτησα τον Καραμαλή, τον γέρο, του λένε «Κύριε Πρόεδρε, είστε μασόνος?» Το ρώτησε δημοσιογράφη. Έτυχε να είμαι εκεί πέρα κάπου κοντά. Και απαντάει ο Καραμαλής «Και ποιος δεν είναι μασόνος, ρε?» Δεν ξέρω, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό με τη σεραϊκή προφορά «Και ποιος δεν είναι μασόνος, ρε?» Δηλαδή, θα έλεγα στο φίλο αυτή την απάντηση που έδωσε τότε ο Καραμαλής, δηλαδή ποιος δεν είναι πουλημένος, για να πούμε το όνομά του δηλαδή. Σήμερα δυστυχώς συμβαίνει αυτό που λέει η Αγία Γραφή, ουκέστη δίκαιος έως ενός, ουκέστη, δηλαδή δεν έμεινε τίποτε όρθιο. Φτάσαμε κάτω από το τελευταίο σκαλί του κακού της σκάλ. Μακάρι ο Θεός να στείλει ανθρώπους να ξεβρωμίζουν την κατάσταση όπως έστειλε στην Αμερική, πιστεύω αυτόν τον άνθρωπο να την ξεβρωμίσει, διότι εγώ δεν το πίστευα. Δεν πίστευα ποτέ ότι η Αμερική θα ξεφύγει από τα δίχτυα αυτού του χταποδιού, αυτή της παγκοσμιοποίησης και της λέλαπας. Διότι είχαν υποτάξει και τις τράπεζες και τη θρησκεία, το Βατικανό, να λέω ονόματα, ας πούμε, τι άλλο να πω. Αυτές οι οργανώσεις που λέω, όλες οι τράπεζες. Το Βατικανό, μυστικές υπηρεσίες, οι φιλελεύθεροι, τα φιλελεύθερα κόμματα, δημοκρατικοί, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Το ΙΕ, ήταν μασονίες, ήταν όλα δικά τους. Και πώς, ας πούμε, μπόρεσε ένας άνθρωπος έτσι να ξεφύγει από αυτή την παγίδα με την δύναμη των νοικοκυρέων. Εγώ τονίζω τη λέξη νοικοκυρέους, που οι νοικοκυρέοι, ας πούμε, όντως είναι ευλογημένοι από το Θεό. Αυτοί είναι ευλογημένοι δηλαδή από το Θεό, νοικοκύρης. Ποιος θα είναι ευλογημένος από το Θεό, ο σφάχτης και ο κελοποδίτης? Νοικοκύρης άνθρωπος. Μακάρι λοιπόν οι νοικοκύριδες εδώ στην Ελλάδα, υπάρχουν άργοι. Αν υπάρχουν νοικοκύριδες θα το δείξουν. Διότι το 50% του ελληνικού λαού δεν πήγαινε στις εκλογές, Άγγελε, να ψηφίσει. Αν με ακούς, σε ακούω, το 50% απήχε από τις εκλογές. Όπως σωστά το παρατήρησες μια φορά και το... Όχι, δεν μου το είπες εσύ, συγγνώμη, είχα μια συζήτηση με κάποιο σπουδαίο πρόσωπο και μου απεκάλυψε γιατί βγήκε ο Τραμπ στην Αμερική. Επειδή πάρα πολλοί κόσμος που δεν ψήφιζε μέχρι τότε, πήγε και ψήφισε. Πήγε και εξέφρασε την πίστη του, ας πούμε, ότι θέλει μια αλλαγή. Την αγανάκτησή του. Και να μην πάει στην παγκοσμιοποίηση. Αυτό ο Έλληνας δεν το έκανε ακόμα. Αυτό, πάτερ, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αυτό που έκανε στους άνθρωπους εδώ πέρα, και στο είχα πει αυτό εδώ και αρκετό καιρό, ότι όταν όλοι οι υποψήφοι του λέγανε τι θα κάνεις, αναφέρανε ένα πράγμα. Πρώτα το Ισραήλ και μετά την Αμερική.
ο Τραμπ στα εκατομμύρια κόσμου που βλέπαν την προεκλογική αυτή κίνηση είπε για μένα είναι πρώτα ο Αμερικανός, πρώτα η Αμερική. Θα κάνουμε την Αμερική και πάλι αυτή που ήταν. Από εκεί πήρε φωτιά όλη η Αμερική πλέον. Δηλαδή μπορεί να βρεθεί ένας πολιτικός στην Ελλάδα και να πει πρώτα η Ελλάδα και μετά η Ευρώπη, μετά η Γερμανία. Υπάρχει και ένας πολιτικός μέσα στη Βουλή που να βγει στο μικρόφωνο και να πει στον ελληνικό λαό πρώτα η Ελλάδα. Ξέρεις τι θα γίνει, πάτερ? Αυτό λέω. Θα του κόψει το κεφάλι μέσα στη Βουλή την ελληνική. Πρώτα η Ελλάδα. Είναι δυνατόν να πει κάποιος έτσι στην Ελλάδα μέσα που έχει εκεί πέρα πόσα εκατομμύρια αλλοδαπούς έχετε εκεί πέρα και ξένους? Όχι μόνο. Ποιος τους πέτρεψε? Η υπουργός που ήταν η γυναίκα του Νταλάρα παλιά της κάναν την ερώτηση και είπε και ποιος, τι με ρωτάτε λέει, που ξέρω εγώ πως είναι. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά στο Θεό. Ήθελα να απαντήσω στον πάτερ εκεί πέρα που είπε ότι ο μεγάλος αυτός αθνάτης Κωνσταντίνος Καραμαλής είπε ότι είναι μασόνος. Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε ποιος δεν είναι. Ρώτησε. Ποιος δεν είναι. Πάτε, τι εννοούσε ο μεγάλος αυτός αθνάτης με το πολύ μυαλό. Είπε ότι ποιος είναι αυτός που δεν πιστεύει στο Θεό. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σκεφτείτε μόνο. Και να το πάρετε όπως εσείς το παίρνετε, ότι είναι μέγιστο, είναι μασόνος, ένας αλόθυσκος. Διότι όταν πιστεύεις στο Θεό, είσαι ορθόδοξος, είσαι μασόνος και είσαι καθολικός, γενικά είσαι ορθόδοξος. Ναι, λοιπόν, δεν έχετε κατατοπισμένος, ενημέρωμένος, τι είναι ενημέρωμένος, τι είναι ο Μέισον, τότε πρέπει να το φροντίσετε αυτό το πράγμα. Ναι, δεν είπα τίποτε. Δεν είπα τίποτε κακό. Συμφωνώ μαζί σας. Είπα τι είπε ο Καραμαλής. Είπε και ποιος δεν είναι μασόνος, ρώτησε το δημοσιογράφο. Ναι. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Είναι μια πανέξυπνη ερώτηση που έκανε για όλους. Ναι. Ναι, δεν είπε τίποτα. Εγώ το ανέφερα όχι για να πω τίποτα για τους μασόνους, αλλά για να ενδείξω ότι ποιος δεν είναι σήμερα στην Ελλάδα πουλημένος. Ποιος δεν είναι από τους πολιτικούς, να ξέρω κι εγώ. Εγώ για μένα είναι πουλημένοι όλοι. Αυτό δείξανε. Είναι δηλαδή μέσα στο σύστημα της παγκοσμιοποίησης και του ανθεληνισμού. Πάτε, θα συμφωνήσω, αν και δεν παίρνει από κάποιον ιερέα να εκφραστεί έτσι, όμως έχετε δίκιο ότι είναι πουλημένοι, δεν είναι να βγάλει κανείς. Αυτός ο μεγάλος αθνάτης, ήξερε τι έκανε και ελπίζουμε ο Θεός πάντα να τον αναπάβει εκεί που πρέπει να κοιτάξει. Λέω ότι στην Κέρκυρα έχουν ένα τραγούδι. Λέει το τραγούδι, τα παλιά μας βάσανε, περάσανε και πάνε, και τα τωρινά για να φύγει για να μας φάνε. Οι παλιοί έχουν τις ευθύνες τους. Καραμαλίδες, Παπανδρέοι, ξέρω εγώ, όλοι οι παλιοί, όποιοι και να ήταν, έχουν τις ευθύνες τους. Οι καινούργοι όμως έχουν μεγαλύτερες. Οι καινούργοι. Σήμερα. Να μην πλέξουμε τα κοράκια και τα μυστήρια τώρα. Δεν το άκουσε καλά, Άγγελε, τι είπε ο κύριος. Λέω να μην πλέξουν. Τώρα άλλο ο Εθνάρχης, άλλο ο Παπαδέηδες, τώρα και τα άλλο. Εντάξει, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, αλλά άλλο τα περιστέρια, άλλο τα κουράκια, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, σας εύχομαι. Άγγελε, συγχαρητή για το... Για χαρά. Καλό βράδυ. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Γιάννη Σούδας. Γεια σου Γιάννη από το Σιάτο. Βρέχει εκεί, φωτιές έχετε, τι έχετε, κρύο κάνει? Έχουμε ήλιο τώρα. Έχετε ήλιο. Ο Πάτσαν είχε ότι βγήκαν οι πολλοί Αμερικανοί που ψηφίσαν, που δεν ψηφίζαν. Όχι μόνο αυτό, αλλά έπρεπε να πει και η Χίλαρη Κλίντον είχε βρει κάποιους τρόπους με τις κομπανίες που έχουν το electronic voting machines να αλλάξουν το vote. Και κίνησε όλα τα τρία primaries εναντίον των άλλων των Ιβραίων εκεί.
όπου ό,τι νομός που έχει electronic voting κέρδισε 65% of the vote he would get. Όποιος νομός έχει paper voting έχανε 53% to 55% ο Ρέος και αυτοί 40 τόσα. Δηλαδή αυτά τα, αυτοί που κέρδισε το Democratic primaries ήταν false. Αλλά το CIA έκανε μπήκε μέσα Αμερικά στελέχη του CIA, το σταματήσαν αυτό για το regular, the general vote. Διάθεση το σωστός αριθμός από ψήφους να βγει στα κεντρικά, νομή μέσα στη Center of America. So, αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά έτσι και αλλιώς θα έχανε, γιατί η Χίλαρη είχε ακοντολάβει μέθοδος με τις κομπανίες που έχουν το electronic voting να αλλάξουν το vote. Ναι, ναι. Είχα ακουστεί στα νέα αυτό. Για πες μου κάτι, Γιάννη, από το Σάρο, γιατί ξέρω ότι είσαι και αδερφός Αχέπανς. Ο Εθνικός Κήρυκας εδώ και δύο εβδομάδες ανάκουσες μαζί είπε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος και ο πρόεδρος Αχέπας πήραν θέση υπέρ, λέει, των διαδηλώσεων που γίνεται στην Αμερική για το immigration. Δηλαδή ότι ο πρόεδρος μας δεν κάνει καλή δουλειά στο θέμα αυτό που δεν είναι δικό του θέμα, ήταν στο Σύνταγμα γραμμένο για το immigration. Εσύ τι λες για την απάντηση της Αχέπανς? Η δική μου, δεν το ξέρω αυτό, αλλά η δική μου ότι δεν Αχέπανς, είναι δικαίωμα πρέπει να πει σε τέτοια θέση, γιατί ξέρουμε όλοι ότι αυτό που έκανε ήταν προσωρινό και το έχω ακούσει και από το οργάνωση στο Σικάγο. Η ίδια μπουρδελίκη που πήγε εναντίον του Τραμπ. Ναι, μεν δεν το είχαν γράψει καλά το Cricket Warner, αλλά αυτό ήταν απαραίτητο για το security της Αμερικής. Κάνανε πολλά λάθη όπως το γράψαν, τώρα θα το γράψει καινούριο και θα βγει την απάνω εβδομάδα και πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό και όποιος άμα το 9th District Appellate Court του ψηφίσει κάτω, τότε ξέρεις ότι αυτοί είναι τύρανοι και πρέπει να τους λάβουμε της βίας. Όπως είναι η ιστορία τους, 80% από τα decisions που κάνει το 9th District Court πηγαίνει στο Supreme Court και το κάνουν turnaround, που πώς λένε στα ελληνικά, του γυρίζουν, το ναι. Πετάνε έξω. Ναι, το πετάνε έξω. Γιατί είναι αλληταράδες, μαρξιστέ, απατιώνες. Τίποτε άλλο. Μάλιστα. Και δεν ξέρουν τι είναι, πώς πρέπει ως δικαστέ, το δικαίωμα τους και η δουλειά τους είναι να interpret the Constitution. Is this with the Constitution? Yes or no. Όχι να κάνουν καινούριους νόμους. Όπως κάνει αυτό, και πιστεύω ότι ένας δικαστής έχει δικαίωμα να κάνει καινούριους νόμους, αυτούς όχι. Δεν είναι ο δικαστής, δεν μπορεί να κάνει καινούριο νόμο ούτε να αλλάξει το Σύνταγμα της Αμερικής. Ναι. Αυτό είναι βλακίες με το δικαστής. Είναι πληρωμένοι, είναι μερικοί δικαστές ελίμπερος, είναι αριστεροί, τέλος πάντων. Μπράβο τους. Λοιπόν, Γιάννη, να έχεις καλό βράδυ, καλό μεσημέρι να πω στη Σοσιάδα. Μια χαρά. Ευχαριστώ. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα. Μια κουβέντα με τον πατέρα Απόστολο. Έχω διαβάσει, Πάτερ Απόστολε, του Τραϊανού ένα κομμάτι που είχατε μιλήσει, είχατε αναφερθεί για τον Παναγιώτη τον Τραϊανό σε κάποια ναι. προηγούμενη εκπομπή. Το τι να πω τώρα, να πω μακάρι η πτωχή το πνεύματι, γιατί κι εγώ πτωχή το πνεύματι ήμουν ως που διάβασα για τους μεγαλύτερους προδότες, αρχιπροδότες που ξεκίνησαν από τον Καραμαλή τον Γέρο και στη συνέχεια ο Παπανδρέου, Μητσοτάκηδες και όλη αυτή η συμμορία που έχουν που αυτή τη στιγμή καταστρέφουν και κατατρώνε τις άρκες του ελληνισμού, το όπως είπα δεν ήξερα κι εγώ μέχρι που τα διάβασα αυτά όλα και ίσως θα έπρεπε να το διαβάσουν πολλοί Έλληνες, αλλά ίσως δεν ασχολούνται, γιατί όταν είμαστε βολεμένοι με αυτές τις σκέψεις και μας αρέσουν γιατί έτσι μας εξυπηρετούν, δεν θέλουμε να μάθουμε και περισσότερα.
τι να πω, αυτά είχα να πω. Έχετε, εσείς έχετε γνώσεις και πέραν των συνηθισμένων γνώσεων, εκτός από θαυμάσιος ομιλητής και ιερέας, και χαιρόμαστε που σας ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, και μάλιστα να πω για τον Παναγιώτη Τραγιανού, όπως και χιλιάδες Έλληνες έχουμε καλά μυαλά και έχουν συλλάβει το πρόβλημα και τα έχουν παρουσιάσει όλα. Αλλά εμείς, ας πούμε, τα τελευταία, ξέρω εγώ, έχουμε προσδεθεί, να το πω, στην ηλιστική πλευρά της ζωής. Δεν αξιοποιούμε όσο πρέπει το μυαλό μας. Έτσι όπως το λέτε. Ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να διαβάζουμε ξανά από την αρχή και να ερευνούμε, να σκεφτόμαστε. Γιατί μας έχουν κάνει. Τι μας έχουν κάνει. Αλλά πρέπει να έχουμε και λίγο ανοιχτό μυαλό, να δεχόμαστε καινούριες γνώσεις και να μην πιστεύουμε ότι αυτά που γνωρίζουμε είναι τα σωστά. Όλοι θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Τέλος πάντων. Χάρηκα που σας άκουσα και που μιλήσαμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Καλησπέρα. Είσαι στον αέρα. Κόβεται η φωνή σου, δεν σε ακούω καθόλου. Ναι. Δεν κατάλαβα. Ναι, κόβεται η φωνή σου από το κινητό σου, δεν ξέρω τι γίνεται. Με ακούς? Πάμε στη άλλη γραμμή. Ναι, λέγεται. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνεις, Άγγελε? Μια χαρά. Μπορεί να χαμηλώσεις τη φωνή του ραδιοφώνου της τηλεοράσεως, γιατί ακούει τη φωνή μου πίσω και είναι delay. Ευχαρίστω. Καλησπέρα σας. Η απορία μου είναι, είπατε για όλους αυτούς τους ανθρώπους που εκλέχθηκαν στην Ελλάδα με τον ψήφο του λαού, αλλά όλους τους κατακρίνετε, αλλά δεν άκουσα ποιον υποστηρίξατε. Και έχει κάνει κάτι καλό στην Ελλάδα. Αυτό πήρα να σας ρωτήσω. Μακάρι να υπήρχε, κορίτσι. Ναι, έχετε δίκιο ότι βγήκαν με την ψήφο του λαού, ότι έχει τις ευθύνες του και ο λαός για αυτά που αποφασίζει, βέβαια. Και μακάρι αύριο να διορθώσει πολλά από αυτά τα λάθη, αλλά αρκεί να έχει κάποιους ανθρώπους που να ξέρουν. Κατά την εκτίμησή μου, την προσωπική μου εκτίμηση, δεν έχουμε πατριώτες. Έχουμε έξυπνους ανθρώπους, ικανούς, όπως τους δείτε. Γιατί για να μπορούν ένα λαό να τους ψηφίζει ολόκληρο, να τον πείθουν, και ο Χίτλερ τους είχε πείσει, ας πούμε, και άλλοι πολλοί. Αλλά δυστυχώς πατριώτες για μένα και έντοικοι άνθρωποι, έντιμοι που να νοιαστούν για το φτωχό, τον ταλέπορο, τον πραγματικό και όχι για την τσέπη τους, δυστυχώς δεν έχουμε. Έχουμε ανθρώπους που κοιτάνε να κλέψουν ό,τι μπορούν από τα ταμεία των εργαζομένων, μάλιστα, τα οποία ξεπούλησαν. Δεν έχουμε, κορίτσι μου. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μακάρι να κάνω λάθος. Καλό και βράδυ. Είναι κάποιοι από αυτούς που στείλουν. Στην ακροατριά μας. Δεν ακούγεται όμως και πολύ λογικό αυτό για μένα. Δεν ακούγεται λογικό αυτό. Είναι παράλογο. Είναι τρελό. Δηλαδή αυτό που απελπίζει τον Έλληνα σήμερα είναι ότι συμβαίνει αυτό που λέει ο ποιητής, ο Παλαμάς, σβησμένες όλες οι φωτιές, οι πλάστρες μέσα στη χώρα. Αν διαβάσετε το δεκάλογο του Γύφτου, του Κωστή Παλαμά, του εθνικού μας ποιητή, τα λέει αυτά στο σημείο που θα βρεθούμε σήμερα. Το περιγράφει. Και αν θέλει και ο Άγγελος μια μέρα να διαβάσουμε αυτό το μικρό ποίημα και να το εξηγήσουμε, ας πούμε, αυτό το κομμάτι. Δεν μας παίρνει ο χρόνος, και έχω και άλλη μια τελευταία γραμμή. Ευχαριστώ την ακροατριά μας. Εντάξει. Απλώς να εξηγήσω κάτι. Να εξηγήσω κάτι, Άγγελε. Ναι. Ότι λέγεται την ψυχή της Ελλάδος ότι θα φτάσει στο τέρμα. Θα πάει στο τελευταίο σκαλί του κακού, τη σκάλα, και τότε θα επεταχτεί προς τα πάνω. Mm-hmm. Τότε η ψυχή θα κάνει την έκπληξη. Μάλιστα. Αυτό λέει ο ποιητής μας. Αυτό πιστεύω προσωπικά. Ωραία. Ευχαριστώ την ακροατριά μας. Να σας πω κάτι, μισό λεπτό. Ένα, συντομία μόνο, γιατί έχω μια γραμμή τελευταία και δεν θα προλάβω. Αυτό που λέει ο Πάτερ είναι πολύ απελπιστικό. Δηλαδή είναι σαν να μην δίνει μέλλον στους ανθρώπους, σαν να μην δίνει ελπίδες, σαν να μην δίνει τίποτα, και είναι ότι δεν ξέρω πιο δύσκολο μπορεί να ακουστεί για τους νέους ανθρώπους ειδικά. Για την Ελλάδα μιλάτε, για την Ελλάδα μιλάτε. Για την Ελλάδα μιλάτε. Είναι σωστό. Πότε ήρθατε τελευταία?
Πότε ήρθατε τελευταία φορά? Είναι σωστό να μην δίνουμε ελπίδα στους νεούς? Να δώσουμε. Πότε ήρθατε τελευταία φορά στην Ελλάδα? Η προσωπική σας εμπειρία πότε είναι? Ήσασταν φέτος? Όχι, δεν ήσασταν. Αλλά και όταν είχα έρθει ήταν πολύ απογοητευμένος ο κόσμος. Ήταν πολύ στενοχωρημένος όταν είχα έρθει. Και τον θυμάμαι πάρα πολύ. Στην ακροάτριά μας πρέπει να σας κλείσω. Πρέπει να σας κλείσω. Δυστυχώς έχω. Δεν μπορώ να κρατήσω τα κρατώμενα. Η τελευταία γραμμή έχει ακριβώς 10 seconds. Διαφορετικά θα με κλείσει το κομπιούτερ. Καλησπέρα, καλησπέρα πάτερ. Καλησπέρα. Είχανε τα ορφανά από τη Νέα Υόρκη το Σόρος. Όλο τέτοια ώρα παίρνει αυτή τηλεφωνάτε για... Για χαρά. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε, σεβασμό στο ακροατήριο. Δεν έχει σημασία πώς σκέφτεται ο καθένας. Πάτερ, υπέρ ευχαριστώ που έλαβες μέρος σήμερα. Την άλλη εβδομάδα θα ξαναπούμε πάλι και νομίζω θα έχουμε καλύτερο connection. Εγώ σας ευχαριστώ και κρατώ κάτι. Έχει δίκιο η κυρία όσο μπορούμε, αλλά τι να κάνουμε. Πώς να βρούμε αισιοδοξία, ναι, να δώσουμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά όχι ψέματα. Ναι. Ένα πραγματικό ψωμί, αυτό που θέλει να δώσει και ο Τραμπ στους δικούς σας εκεί πέρα. Πρέπει να βρεθεί ένας σωστός άνθρωπος. Πρέπει να βρεθεί κάποιος από τον Τραμπ. Που να μην γίνει πολιτικός για να τα φάει. Ναι, 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 ναι. Αυτός είχε δικά του, δεν έγινε να φάει ο Τραμπ από κανέναν. Πάτε, πάτε πέρα, σας αφήνω. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ στο κανάλι 48. Η εκπομπή αυτή μεταδίδεται κάθε μέρα από τις 5 έως 7 το βράδυ από Δευτέρα έως Παρασκευή. Γεια σας, μένα και να περνάτε καλά. Αύριο θα έχουμε τον Παναγιώτη τον Τουράτο εδώ στην εκπομπή. Με τον Άγγελο Αγγελάτο, 13 Ιανουαρίου 2018, 8ήμερη κρουαζιέρα. Με το μεγάλο σούπερ κρουαζρόπλιο ολοκένουριο 2017, Seaside. Οι τιμές αρχίζουν από $649 το άτομο plus τα taxes. Επίσης, παιδιά κάτω των 12 ετών εντελώς δωρεάν. Για τρίτο και τέταρτο άτομο...